Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Πέμπτη σήμερα και ο μήνας έχει 9, 9 Μαρτίου. Και πριν από λίγο, όπως έγινε γνωστό, οι θεσμοί φεύγουν. Φεύγουν βεβαίως οι θεσμοί, αλλά προγραμματίζεται ένας νέος γύρος τηλεδιασκέψεων. Δηλαδή, θα συνεχιστεί η προσπάθεια της διαπραγμάτευσης, αλλά χωρίς φυσική παρουσία. Και επίσης, αυτό που συνεχίζουμε να γνωρίζουμε είναι ότι τα τρία μεγάλα αγκάθια συνεχίζουν και υπάρχουν. Εν τω μεταξύ, σε λίγες ώρες, σε 9 ώρα Ελλάδος, ξεκινά και το Euro Working Group. Αυτά επί των οικονομικών μας. Επί των πολιτικών, τα αφήνω για το Γιάννη Κορονέα. Τι, εντάξει, τι να πω εγώ. Εντάξει, υπάρχει η γνωστή κόντρα Νέας Δημοκρατίας κυβέρνησης που αφορά στην αξιολόγηση. Η Νέα Δημοκρατία προβλέπει ήδη ότι θα μπούμε σε μια διαδικασία συμφωνίας μπαλώματος, όπως και οι προηγούμενες, δηλαδή χωρίς να έχουν κλείσει όλες οι λεπτομέρειες και οι τεχνικές. Κυρίως οι τεχνικές και κυρίως αυτές που αφορούν στα μέτρα. Από την πλευρά της η κυβέρνηση προσπαθεί να δείξει ότι είναι ελάχιστα πια ή μάλλον έχει μπει το νερό στα βλάκι που λέμε και έχουν μείνει κάποιες λεπτομέρειες ό,τι αφορά κυρίως τα εργασιακά. Υπάρχει αυτό το θέμα με τις συντάξεις που νομίζω ότι πρέπει να το δει πολύ προσεκτικά, να το δουν πολύ προσεκτικά όλοι όσοι εμπλέκονται. Γιατί αυτό που έγινε γνωστό σήμερα, τουλάχιστον να αληθεύει το ρεπορτάζ της Καθημερινής, αν δεν κάνω λάθος, ότι χρειάζονται οι μισθοί, χρειάζονται 10 εργαζόμενοι για να βγει μια σύνταξη, που δείχνει ακριβώς σε τι σημείο έχει φτάσει σήμερα η αγορά εργασίας, πώς πληρώνονται οι εργαζόμενοι, πώς δουλεύουν οι εργαζόμενοι. Οι ελαστικές μορφές απασχόλησης έχουν γίνει ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Αυτό είναι ήδη με πυρίτιδα στα θεμέλια του ασφαλιστικού. Ενός ασφαλιστικού το οποίο το έχουμε, το οποίο το ανοίξαμε και το υποτίθεται το ρυθμίσαμε πολύ πρόσφατα. Δεν ξέρω. Τώρα το θέμα είναι ότι τι θα βγει και από το Euro Working Group και κυρίως τι θα γίνει το βράδυ στον Ολυμπιακό Βεσίδας. Χθες είδες πάρεσες σε εμένα. Όχι, εγώ απέχω από τα ποδοσφαιρικά και θα ξανά επαναλάβω την ομολογία μου. Δεν ξέρω ούτε καν τι σημαίνει Champions League. Αυτό που έμαθα όμως σήμερα είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησαν μέσω Twitch. Το έχω δει το πρωί που έχει δώσει συνέντευξη, περίμενε, έχει δώσει συνέντευξη ο διαδικτυακή ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο ξέρεις, επειδή οι χρήστες είναι και έχουν και αίσθηση του χιούμορ και είναι και διαφορετική τύπη τέλος πάνω από το καθιερωμένο, το ρωτάει κάποιος ποιος θα πάρει το Champions League και λέει ο Μητσοτάκης, ανταποκρίνεται, απαντά ότι θα ποντάρω στο outsider που είναι η Paris Saint-Germain. Η Paris Saint-Germain έχει στο χέρι τα 4 γκολ που έχει ρίξει στο Paris στην Μπάρτσα. Πάει χθες και γίνεται η ανατροπή του αιώνα. Ρίχνει 6-1 στην Μπαρσελόνα, στην Paris Saint-Germain και περνά. Εντάξει, τώρα αναγκαστικά εγώ έκανα κάποιους συνειρμούς σε σχέση με τον μπαμπά Μητσοτάκη, με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο οποίος δεν ήταν και ο πλέον. Πες το, δεν ξέρω. Για τον ίδιο νομίζω ότι η τύχη πήγε πάρα πολύ καλά. Για σε αυτούς που εμπλέκονταν με αυτόν, συνέβαιναν διάφορα ατυχήματα. Το θέμα είναι ότι πέρασε η Μπαρσελόνα. Και ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει ότι το βρήκε ως αφορμή ο Πρωθυπουργός και του είπε ότι η Παρίσι Ζερμέν θα πάρει το Champions League όπως θα πάρεις και εσύ τις εκλογές, θα πάρει τις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Το απάντησε πάλι εύστοχα και ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι. Ότι εντάξει, εμείς πέσαμε λάθος στις προβλέψεις του Champions League και δεν θα μας βγάλουν γι' αυτό υποτίθεται οι Πρωθυπουργούς. Εσύ είχασες τα αποτελέσματα της Ελστάτ. Αυτά. Τώρα τα συμπεράσματα μπορούν να είναι δικά σας. Το ένα, και έχει δύο όψεις. Οι ερμηνείες που μπορούμε να δώσουμε έχουν δύο όψεις. Το ένα είναι ότι καιγόμαστε, αλλά Αλέξης Τσίπρας και Κυριάκος Μητσοτάκης χαριτολογούν μέσω Twitter με αφορμή. Champions League είναι όλα αυτά που λες, που περιγράφεις. Πολύ καλά. Το Champions League. Πάντως, και η άλλη όψη είναι ότι. Πόσο ενδιαφέρουσα είναι η ζωή, ρε παιδί μου, ένα απόγευμα. Πόσο ευχάριστα πέρασε ένα βράδυ. Είδες μπαλάρα. Τέλος πάντων, δεν ήταν κάτι τρομερό. Δεν ξέρω τώρα οι άντρες τηλεθεατές αν θα συμφωνήσουν. Η σημασία είναι ότι ήταν ιστορικό γεγονός. Εντάξει, ναι, ότι ήταν η ανατροπή. Εμείς μιλάμε παράλληλα και στο κοντρόλ. Ήταν η ανατροπή του αιώνα. Και μετά έχει στη συνέχεια αυτή την πολιτική. Δεν περνά ευχάριστα. Περνάμε όλοι υπέροχα σε αυτή τη χώρα. Και η άλλη ανάγνωση είναι ότι προχωρά ο κόσμος, προχωρά η επικοινωνία και μέσω διαδίκτυου και οι Έλληνες πολιτικοί
κάνουν τα αστιάκια τους μέσω Twitter. Στο μεταξύ, έχουμε και την τοποθέτηση του κυρίου Μεγάλου στην κεφαλή της Τράπεζας Πειραιώς και θα δούμε όλο το ρεπορτάζ, θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Και θα δούμε και βεβαίως, θα αναλύσουμε λίγο ποιο είναι το μέλλον της ελληνικής οικονομίας και τα σενάρια. Αυτό που συνηθίζουμε να κάνουμε καθημερινά με διαφορετικούς ανθρώπους όμως, διαφορετικούς πανεπιστημιακούς, διαφορετικούς αναλυτές. Σήμερα θα το πάμε λίγο πιο τεχνικά και λίγο πιο οικονομικά, όχι τόσο πολιτικά. Εντάξει, γιατί συχνά πυκνά φιλοξενούμε τις απόψεις, φιλοξενούμε πολιτικούς οι οποίοι τοποθετούνται πάνω στα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Αλλά καμιά φορά, ξέρεις, και οι γνώσεις και η γνώμη των τοποθετήσεων των ειδικών έχουν την αξία τους τώρα. Το θέμα είναι κατά πόσον εισακούνται αυτές οι τοποθετήσεις των ειδικών από τους πολιτικούς. Πώς μπορούν αυτό να μου πεις πώς έχει βγει στο παρελθόν. Όταν έρχεται η ώρα, ναι, ακούγονται. Όταν έχεις και οι δημοσκοπήσεις ακούγονται. Ναι. Και όλοι ακούγονται, αλλά η σωστή ώρα είναι αυτό που δεν έχουμε άλλο αντοχή και ανοχή να περιμένουμε. Πάμε να δούμε το βίντεο αρχής με όλη την επικαιρότητα εν συντομία και αμέσως μετά θα δούμε τι ακριβώς ξέμεινε από τις συνομιλίες της Αθήνας με τους δανειστές της. Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις της Ελλάδας με θεσμούς. Έκλεισε ο εξοδικαστικός συμβιβασμός ανοιχτά εργασιακά και αφορολόγητο. Στόχος η γεφύρωση των διαφορών έως τις 20 Μαρτίου σύμφωνα με τον Δημήτρη Τζανακόπουλο. Στο 23,1% η ανεργία στην Ελλάδα το Δεκέμβριο σύμφωνα με την Ελστάτ, υπερδιπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Σε εξέλιξη, σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, τα πιο σημαντικά ζητήματα η επανεκλογή του Ντόναλντ Τούσκ αλλά και η συζήτηση των 27 για το μέλλον της Ευρώπης. Νέα προκλητική ανακοίνωση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η Άγκυρα κατηγορεί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για άγνοια θεμελιωδών αρχών του διεθνούς δικαίου. Απάντηση από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αμετάβλητα όπως αναμενόταν παραμένουν τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Διατήρησε το κύριο επιτόκιο αναχρηματοδότησης στο 0%. Αυτά λοιπόν. Θα δούμε τώρα, οι θεσμοί φεύγουν είπαμε, αλλά δεν σημαίνει ότι τελειώνει κάτι, άλλωστε υπάρχει καλό κλίμα σχετικά, ακόμα και αν δεν προχωράμε στα βαριά μας ζητήματα. Θες καμία πλευρά και δεν θέλει κλείσαμε να κάτι, το... τέλος πάντων. Τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, το συμβιβάσαμε το συμβιβασμό. Και επίσης προγραμματίζεται νέος κύκλος τηλεδιασκέψεων και σήμερα Euro Working Group. Mm-hmm. Δεν ξέρω, θα δούμε τι λέει το ρεπορτάζ. Θα μας ενημερώσει ο Βασίλης Τσεκούρας αν περιμένουμε να βγει κάτι από το σημερινό Euro Working Group. Στο μεταξύ ανανέωσε τη θητεία του και ο Ντόναλντ Τούσκ, από ό,τι έγινε γνωστό πριν από λίγο. Και έχουμε σήμερα και την ενημέρωση από τον ισχυρό άνδρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον Μάριο Ντράγκη, ο οποίος είπε ότι μέσα στις προθέσεις του είναι να επεκτείνει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Αυτό μας αφορά πάρα πολύ, γιατί εμείς χάσαμε το πρωτοτρένο και το θέμα είναι αν θα προλάβουμε κάποια από τις επόμενες τάσεις. Και, παρέμειναν και χαμηλά τα επιτόκια, έτσι. Και από ό,τι είπε ο Ντράγκη, υπάρχει προοπτική να μείνουν έτσι κι αλλιώς σε χαμηλό επίπεδο τα επιτόκια. Επειδή το συζητήσαμε και χθες, νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον και για την ελληνική περίπτωση. Βέβαια, είναι κρίσιμο το ότι θα αποφασίσει να είναι σταθερό ή κειμενόμενο το επιτόκιο που δανείζεσαι. Και αυτό πρέπει να το δεις σε βάθος χρόνου, να δεις τι σε εξυπηρετεί για όλα αυτά τα χρόνια που θα χρειάζεται εσύ να είσαι σε αυτό το καθεστώς. Πάντως νομίζω ότι ήταν θετικό θετικές οι αναφορές του Μάριο Ντράγκη σε ό,τι αφορά τη μεγάλη εικόνα της Ευρώπης. Το θέμα είναι πραγματικά πώς θα καταφέρουμε να αποφοληθούμε εμείς και κυρίως από το πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης. Η ανάκαμψη κερδίζει ορμή, όπως είπε ο Μάριο Ντράγκη. Θα μας δώσει στη συνέχεια το ρεπορτάζ αναλυτικά και η Ειρήνη Γεωργιλέα. Έχουμε τον Βασίλη τον Τσεκούρα. Μπορούμε να πάμε να δούμε τι γίνεται με τους... Ναι, ωραία. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαρία και Γιάννη. Λοιπόν, φεύγουν οι θεσμοί, δεν φεύγουν σήμερα, φεύγουν αύριο.
Και αυτό γιατί, διότι θα παρακολουθήσουν μαζί με το Οικονομικό Επιτελείο, θα συμμετάσχουν κανονικά στην τηλεδιάσκεψη την απόψινή που ξεκινάει σε περίπου μια μισή ώρα από τώρα, 2,5 ώρες από τώρα, ξεκινάει η τηλεδιάσκεψη του Euro Working Group για το θέμα της Ελλάδος. Θα είναι και αυτοί λοιπόν, θα είναι και οι επικεφαλείς των θεσμών παρόντες σε αυτή τη τηλεδιάσκεψη μαζί με τον κύριο Χουλιαράκη και τους συνεργάτες του. Ότι ο κ. Φιλιαράκης μας εκπροσωπεί συνεχώς στα Euro Working Group. Αποχωρούν λοιπόν αύριο οι θεσμοί, όπως είπες και στην νωρίτερα, Μαρία. Υπάρχει ένα πρόγραμμα τηλεδιασκέψεων την επόμενη εβδομάδα για τα ανοιχτά θέματα τα οποία δεν έχουν κλείσει ακόμα. Γιατί αρκετοί λένε ότι πλέον χρειάζεται ακόμα δουλειά για να κλείσει η αξιολόγηση, ενδεχομένως και να έχουμε και μια πολιτική συζήτηση για να έχουμε αυτή την πρόοδο που επιθυμούμε μέχρι το Eurogroup της 20 Μαρτίου και να έχουμε αυτή την περιβόητη τεχνική συμφωνία. Μποχωρούν λοιπόν οι θεσμοί αύριο και δεν έχουμε συμφωνία σε εργασιακό, σε ασφαλιστικό και σε φορολογικό. Δηλαδή, στο εργασιακό που προσπαθήσαμε τις προηγούμενες ημέρες να το βγάλουμε εκτός της δεύτερης αξιολόγησης, δεν τα καταφέραμε. Mm-hmm. Επιμένουν λοιπόν και κυρίως ο Δέλτα Μετάφη επιμένει σε αυτό το θέμα. Ασφαλιστικό, φορολογικό, να σας θυμίσω τα μέτρα και τα αντίμετρα. Που και εκεί δεν έχουμε καταλήξει ακόμα με τους θεσμούς. Τι θα γίνει δηλαδή σε περίπτωση που πιάσουμε ή δεν πιάσουμε τους στόχους του πρωτογενούς πλονάσματος του 3,5%. Πέρα από ελάχιστα, πέρα από λίγη ώρα, ο Πιέρ Μοσκόβης είπε ότι δεν δημιουργεί πρόβλημα στην ανάκαμψη ελληνικής οικονομίας ο στόχος του 3,5% του ΑΕΠ για πρωτογενές πλεονάσματα τα επόμενα χρόνια. Το ύψος του πρωτογενούς πλονάσματος σταθερά δεν. Όχι ότι θα άλλαζε τίποτα έτσι από τη μία στιγμή στην άλλη, επειδή είναι πάλι, έχει αρχίσει μια. Ένας κύκλος συζητήσεων σχετικά με το κατά πόσο μπορούμε να το ρίξουμε. Για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία τώρα επαναφέρει το ζήτημα θεωρώντας ότι ένα στόχος του 2% είναι ένα πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο πιάνεται και ίσως σε περισσότερα χρόνια. Το 3,5 παραμένει όμως. Το 3,5 παραμένει, σας θυμίζω, ότι όταν θα έχουμε τον στόχο για το πρωτογενές πλεόνασμα από το 2018 και μετά, mm-hmm. για πόσα χρόνια θα έχουμε τρίψει 3,5% του ΑΕΠ, mm-hmm. μαζί με το θέμα του χρέους, τα μεσοπρόθεσμα κομμάτια του χρέους, θα μας βγάλουν τότε, όταν τα έχουμε αυτά, mm-hmm. το συνολικό πακέτο για την ελληνική οικονομία. Όταν τα έχουμε αυτά, λοιπόν, θα έχουμε το συνολικό πακέτο για την ελληνική οικονομία. Από ό,τι μας έχουν πει τουλάχιστον οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, απέχουμε από το να συζητήσουμε για το πρωτογενές πλεόνασμα. Δεν το θέλουν ούτε το χρέος, το πρωτογενές πλεόνασμα πριν από τις γερμανικές εκλογές. Θα δούμε το χρονοδιάγραμμα σε αυτό. Το χρονοδιάγραμμα δεν το έχουν θέσει. Το αφήνουν λίγο ανοιχτό για μετά τις γερμανικές εκλογές και το πότε θα το δούμε τώρα αυτό. Αν και υπάρχουν φωνές που λένε ότι μήπως και το δούμε και νωρίτερα. Mm-hmm. Λίγο δύσκολο λόγω των γερμανικών εκλογών και μόνο. Mm-hmm. Επίσης να σας πω ότι εδώ τα τρία μέτωπα στα οποία είμαστε ανοιχτοί αυτή την ώρα με τους θεσμούς είναι στο μέγεθος του πακέτου. Αν δηλαδή θα είναι 3,6 εκατομμύρια ευρώ, 1% θα κόψουμε το φορολόγιο, το 1% από τις συντάξεις. Αυτό δεν έχει καταλήξει ακόμα, διότι λέει η κυβέρνηση μήπως και είναι λίγο λιγότερα, να μην είναι 1% για παράδειγμα, να είναι 0,75% του ΑΕΠ η μείωση είτε από τις συντάξεις είτε από το φορολογικό όριο. Τα αντίμετρα επίσης είναι ανοιχτά, όπως είπαμε, και τα εργασιακά. Και να σου πω ότι πριν από λίγη ώρα, ο εκπρόσωπος του Δέλτα Μετάφου, ο κύριος Τζέρι Ράις, είπε ότι υπάρχουν διαφορές που παραμένουν σε πολλούς σημαντικούς τομείς, παρά την πρόοδο η οποία έχει επιτευχθεί. Δεν έδωσε καν χρονοδιάγραμμα για το κλείσιμο της αξιολόγησης. Και δεν έδωσε καν και διευκρινήσεις για τους τομείς που είμαστε ανοιχτοί αυτή την ώρα. Δηλαδή και από εκεί και από το Δέλτα Μετάφου, και λέμε το Δέλτα Μετάφου, γιατί λένε πληροφορίες ότι μέσα στις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς τις προηγούμενες ημέρες, κυρίως για το θέμα των εργασιακών, η Ελλάδα συνομιλούσε και διαπραγματευόταν με το Δέλτα Μετάφου. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δεν απαντούσαν, δεν σχολίαζαν δηλαδή. Άφηναν απλά τις δύο αυτές πλευρές να διαπραγματεύονται μεταξύ τους. Και η Ευρώπη απλά παρακολούθησε. Αυτό λέγανε οι πληροφορίες, τουλάχιστον με το θέμα των εργασιακών. Καλά κάνεις και το θίγεις, Βασιλή, γιατί έχουν δει τα τελευταία λεπτά, δηλαδή προ 20 λεπτών, και πληροφορίες σε μορφή διαρροών σχετικά με τη συζήτηση για τα εργασιακά με το Ταμείο. Οι οποίες πληροφορίες λένε ότι είπε όχι σε όλα. Επιμένει δηλαδή αυτό που λέμε, το Ταμείο είναι αδιαπραγμάτευτο στις θέσεις του. 8 με 10% το ποσοστό των ομαδικών απολύσεων. Από το 5 που είναι τώρα. Και να μην έχει καμία εμπλοκή το εκάστοτε Υπουργείο Εργασίας, επιμένει στην τοποθέτηση αυτή. Να καταργηθεί δηλαδή ο προεγκριτικός ρόλος του Υπουργείου Εργασίας στη διαδικασία των ομαδικών απολύσεων. Και βεβαίως και απορρίπτει συνολικά τις κλαδικές συμβάσεις, ό,τι γνωρίζαμε ανέκαθεν. Δεν υπάρχει καμία υποχώρηση σε κανένα σημείο. Και άλλα δύο κομμάτια. Και σε άλλα δύο κομμάτια επιμένει το Δελτανιτάφ, Μαρία, για να συμπληρώσω τα τρία που ανέφερες. Το πρώτο είναι το lockout.
την ανταπεργία δηλαδή, και το δεύτερο είναι να έχουμε αλλαγή στο συνδικαλιστικό νόμο. Είναι η πεντάδα στην οποία επιμένει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε ό,τι αφορά τα εργασιακά, την αγορά εργασίας. Euroworking Group, λοιπόν, σε μια μισή ώρα από τώρα, εκεί στρέφουμε την προσοχή μας και σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Τσεκούρα. Μια που είδαμε την πορεία της διαπραγμάτευσης και τι άλλο να μένουμε τουλάχιστον εντός της ημέρας, να παρακολουθήσουμε και την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αν δεν κάνω λάθος, από τον κύριο Τζανακόπουλο, ο οποίος υποστήριξε ότι είναι εφικτός ο στόχος για τεχνική συμφωνία μέχρι τις 20 Μαρτίου πάντοτε. Για να δούμε. Ο στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι στις 20 Μαρτίου να υπάρχει και συμφωνία σε ό,τι αφορά το Staff Level Agreement, δηλαδή τη συμφωνία μέχρι την λήξη του προγράμματος τον Αύγουστο του 2018, αλλά και να έχουν γεφυρωθεί οι διαφορές για τα μέτρα και τα αντίμετρα για την περίοδο του 2019. Αυτός είναι ο στόχος, σε αυτή την κατεύθυνση βαδίζουμε. Αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε και κατά τη διάρκεια των τεχνικών διαπραγματεύσεων. Αυτό θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε και μέχρι την συνεδρία του Eurogroup της 20ης Μαρτίου. Η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται για την ολοκλήρωση των τεχνικών διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς. Τις τελευταίες μέρες σημειώθηκε πρόοδος, η οποία συνεχίστηκε και εχθές, καθώς ολοκληρώθηκε η συζήτηση για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Επίσης, πρόοδος έχει σημειωθεί και στη συζήτηση για τα μέτρα και τα αντίμετρα που αφορούν την περίοδο μετά τη λήξη του προγράμματος. Η διαπραγματευτική θέση της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τους συγκεκριμένους δείκτες παραμένει εξαιρετικά ισχυρή. Τώρα, επί της ουσίας, για τις αποκλίσεις οι οποίες παρουσιάστηκαν από τα προχθεσινά στοιχεία της Ελστάτ, να σας πω και το εξής, ότι η αρχική πρόβλεψη της Κομισιόν, στη βάση της οποίας στηριζόταν και το σύνολο του ελληνικού προγράμματος, ήταν ότι θα είχαμε ύφεση 0,4% για το 2016, αντιθέτως από 0,4% ύφεση πηγαίνουμε σε ένα 0%. Για πρώτη φορά λοιπόν, μετά από μια οχταετία, είμαστε πολύ κοντά σε μια συνολική λύση που δεν θα μεταθέτει το πρόβλημα, αλλά θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την εωριστική έξοδο από τα μνημόνια και την Επιτροπή. Είναι εξάλλου ακριβώς γι' αυτό το λόγο που η αντιπολιτευτική τακτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ζητούσε το άρον-άρον κλείσιμο της αξιολόγησης, χωρίς να έχει επιτευχθεί συνολική λύση, αποδεικνύεται κοντόφθαλμη αλλά και ανεύθυνη. Στο μεταξύ, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βρίσκεται στις Βρυξέλλες, γιατί σήμερα είναι σε εξέλιξη η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Από τις Βρυξέλλες, λοιπόν, έστειλε ένα μήνυμα περί παραμονής της χώρας στο ευρώ. Για να δούμε. As the European Union is approaching its 60th birthday, significant challenges lie ahead. Ensuring more jobs for our younger people and doing more on security, defense and external border management should be at the very center of the future of the European Union. One thing remains certain. Greece will do whatever it takes to remain at the very center of the project of European integration. Στην επικαιρότητα λοιπόν επιστρέφουμε και αμέσως να καλησπερίσουμε τον συνάδελφό μας τον Δημήτρη τον Πεφάνη, διευθυντή του insider.gr για δύο πολύ σημαντικά θέματα. Καλώς ήρθατε, Δημήτρη. Καλησπέρα. Το πρώτο είναι η συνέντευξη την οποία πήρατε, συνάδελφος ο Πέτρος ο Κατσάκος, από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, τον κύριο Νικοπαπά, ο οποίος ανακοίνωσε ότι 380 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για startups. Πραγματικά ήταν ξεκάθαρο στην συνέντευξη που μας έδωσε ότι θέλει να στηρίξει πάρα πολύ την νεοφυή επιχειρηματικότητα. Είναι στα πλάνα του Υπουργείου να πέσουν χρήματα σε αυτό. Αν θυμάστε, πριν από κάποιο καιρό είχαμε μιλήσει και για το ΕΣΠΑ, ακριβώς για τον ίδιο τρόπο, ότι είναι χρήματα ευρωπαϊκά για την νεοφυή επιχειρηματικότητα. Ο κ. Παπάς, λοιπόν, στη συνέντευξή του μας παρουσίασε τους δύο άξονες, δύο ταμεία μέσω των οποίων θα χρηματοδοτηθούν τα startups. Το πρώτο είναι ένα πρόγραμμα για την νεοφυή επιχειρηματικότητα. Αυτό έχει πρίκα 120 εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη ελληνικών νέων εταιριών. Και μάλιστα σε αυτό, όπως μας είπε, υπάρχουν ήδη 5.000 κατατεθειμένες προτάσεις. Υπάρχει δηλαδή με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχει και ανταπόκριση. Δεν είναι κάτι που είναι στη θεωρία ότι ναι, κάποια στιγμή θα γίνει και είναι στον αέρα. 5.000 αιτήσεις δηλαδή για να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα της χρηματοδότησης.
Και μάλιστα, όπως μας είπε, υπάρχουν ήδη 1.500 από αυτές έχουν ήδη επιλεγεί. Άρα μιλάμε για ένα αρκετά μεγάλο... Επειδή ακριβώς μιλάμε για startups, εκεί δεν μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα αναίρεση. Αυτό δεν είναι μια βαριά βιομηχανία που χρειάζεται 5-10 εκατομμύρια για να λειτουργήσει. Αν μιλάμε για startups, μιλάμε και για χρηματοδότηση τάξης των 10, των 20, των 30 χιλιάδων ευρώ. Και αυτό συνάδει με την ευρύτερη πολιτική προσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει πει ότι τα χρήματα αυτά να πάνε σε όσο το δυνατόν περισσότερους, να ικανοποιηθούν, να δοθούν ευκαιρίες και επιχειρηματικότητας αλλά και ευκαιρίες απασχόλησης σε όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Και το δεύτερο είναι ένα fund of funds, το οποίο θα αναπτυχθεί σε συνεργασία με το European Investment Fund, το οποίο είναι ύψους 260 εκατομμύρια ευρώ, άρα 260 συν 120, πάμε στα 380 συνολικά εκατομμύρια. Αυτό χρηματοδοτεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δίνοντας όμως προτεραιότητα σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, που όπως γνωρίζουμε είναι οι περισσότερες αυτή τη στιγμή ελληνικές startups. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο, οι startups ασχολούνται με αυτό το κομμάτι, πληροφορική, επικοινωνία, τεχνολογία. Άρα και αυτά τα χρήματα θα διατεθούν σε νεοφυείς, σε ελληνικές επιχειρήσεις, ιδανικά με εξωστρεφή προσανατολισμό, οι οποίες και θέσεις εργασίας μπορεί να φέρουν στη χώρα, αλλά και δουλειά σε νέους ανθρώπους να δώσουν, ώστε να αποφύγουμε την εξαγωγή ταλέντων, το περίφημο το brain drain, το οποίο βιώνουμε πάρα πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια στη χώρα. Δημήτρη, θα κάνουμε τώρα ένα άλμα. Θα παρακολουθήσουμε το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει, έχει ετοιμάσει ο Βασίλης ο Τσεκούρας, γιατί αλλάζει σελίδα η Τράπεζα Πειραιός με την τοποθέτηση του Χριστού Μεγάλου. Καλύπτει το διοικητικό κοινό μετά από περισσότερο από ένα χρόνο. Να παρακολουθήσουμε το βίντεο και αμέσως μετά θα ανοίξουμε και το θέμα αυτό. Ο Χρήστος Μεγάλου, στέλεχος με διεθνή εμπειρία, τοποθετήθηκε τελικά με ομόφωνη απόφαση στο τιμόνι της Τράπεζας Πειραιός. Ο κύριος Μεγάλου είναι ένα εξαιρετικά έμπειρος στέλεχος που κατέχει υψηλές θέσεις ευθύνης στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Κατά το μεγαλύτερο μέρος των 31 ετών της σταδιοδρομίας του, εργάστηκε σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Ο κύριος Μεγάλου διατέλεσε διευθύνων σύμβουλο στην Eurobank και προηγουμένως κατέχει υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις στο investment banking του ομίλου Credit Suisse και στην Barclays. Είναι μεγάλη τιμή να ηγηθώ της μεγαλύτερης ελληνικής τράπεζας. Είμαι ενθουσιασμένος με την ευκαιρία που μου δίνεται να αξιοποιήσω την εμπειρία και τη γνώση που έχω αποκτήσει κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου και να συμβάλλω στη νέα εποχή της τράπεζας. Θα ήθελα να εκφράσω την εμπιστοσύνη μου στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο υψηλό επίπεδο ανθρώπινο δυναμικό της τράπεζας. Προσβλέπω στη στενή συνεργασία μαζί τους σε ένα δημιουργικό και παραγωγικό περιβάλλον, έτσι ώστε από κοινού να διασφαλίσουμε τον ηγετικό ρόλο της Τράπεζας Πειραιός στην ανακάμπτουσα ελληνική οικονομία, όπως ανέφερε ο κ. Μεγάλου. Από το Φεβρουάριο του 2013 μέχρι την εκλογή του στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου Eurobank, από την οποία αποχώρησε στη συνέχεια, διατέλεσε αντιπρόεδρος Νοτιού Ευρώπης σε Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Κύπρο της επενδυτικής τράπεζας Credit Suisse Europe με έδρα του Λονδίνου. Από το Μάιο του 2010 μέχρι το Φεβρουάριο του 2013 ήταν Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής Νοτιού Ευρώπης της Credit Suisse Europe. Από το 2002 μέχρι το 2010 διατέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Credit Suisse, υπεύθυνος για Ελλάδα και Κύπρο, και από το 1997 μέχρι το 2002 διατέλεσε Διευθυντής της Credit Suisse Europe και υπεύθυνος για Ελλάδα και Κύπρο. Ο Χρήστος Μεγάλου διατελεί πρόεδρος των Ελλήνων Τραπεζιτών Μεγάλης Βρετανίας από το 2010 μέχρι και σήμερα. Το ρεπορτάζ λοιπόν τώρα θα ξεδιπλώσουμε μαζί με τη βοήθεια του Δημήτρη Πεφάνη για το παρασκήνιο και για τη νέα σελίδα που ανοίγεται στην Τράπεζα Πειραιός. Πραγματικά είναι μια τοποθέτηση, μια αλλαγή που έγινε πάρα πολύ γρήγορα από τη μία και από την άλλη έγινε πάρα πολύ αργά σε σχέση με τα όσα είχαν γίνει το τελευταίο ένα χρόνο. Ότι ένα χρόνο δεν είχε ουσιαστικά επικεφάλειες τώρα, γιατί ο ρόλος του Πρόεδρου είναι διαφορετικός στα τραπεζικά. Πραγματικά, έστω και αν ο σημερινός Πρόεδρος Τράπεζας Πειραιός, ο κ. Χατζηνικολάου, έχει σαφώς περισσότερες εκτελεστικές αρμοδιότητες και αυτό έπαιξε ένα ρόλο στο πώς διαμορφώθηκαν οι ισορροπίες εν τέλει στην Τράπεζα Πειραιός. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Να υπενθυμίσουμε ότι είχαμε ένα πολύ μεγάλο θρίλερ, ειδικά τους τελευταίους μήνες, με το τι θα γίνει στην Τράπεζα Πειραιός. Η θέση είχε χειρέψει από τον Γενάρη του 2016, όταν είχε αποχωρήσει ο κύριος Άνθιμος Ομόπουλος. Ήταν τότε η ιστορία με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιός και το πώς την είχε χειριστεί την υπόθεση ο κύριος Ομόπουλος. Όμως, ο ίδιος ήταν πρώτη επιλογή του Paulson Fund. Το Paulson Fund είναι ο βασικός ιδιώτης μέτοχος μετά το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Το Paulson Fund έχει άμεση συμμετοχή της τάξης του 10%, αλλά ελέγχει περίπου το 20% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.
Η επιλογή του όμως είχε βρει πολλές αντιδράσεις. Προσπάθησε να περάσει από το Διοικητικό Συμβούλιο, είχε απορριφθεί. Εν συνεχεία έγιναν διάφορα, πολλά πισωγυρίσματα. Είχαμε φτάσει κάποια στιγμή να λέει το ρεπορτάζ μας για τρεις βασικούς υποψηφίους. Ο κύριος Ομόπουλος, όπως είπαμε, ήταν ο κύριος Καραμούλης, ο νυν πρόεδρος της τράπεζας της Eurobank, και ο οποίος είχε διατελέσει κάποια στιγμή και στέλεχος της τράπεζας Πειραιώς και επικεφαλής στην Γενική. Και η τρίτη επιλογή, ο κύριος Χρήστος Μεγάλο, ο οποίος είναι και ο νυν CEO της τράπεζας. Η υποψηφιότητα του κυρίου Θωμόπουλου νομίζω ότι είχε καεί, ας το πούμε έτσι, σχετικά ουσιαστικά καεί και περίπου το Δεκέμβρη προσπάθησε να γίνει έστω και την τελευταία στιγμή, έστω και από το παράθυρο να επιβληθεί, μπορώ να το πούμε, μέχρι χωρίς εισαγωγικά η υποψηφιότητά του. Αυτό δεν έγινε και πλέον καεί και ήταν ξεκάθαρο ότι δεν υπήρχε περίπτωση να περάσει η υποψηφιότητά του. Οπότε ουσιαστικά μείναμε στους δύο. Υπήρχε η πλευρά... Η περίπτωση Καραμούζου είχε πολύ ενδιαφέρον, διότι είχε θητεύσει στην τράπεζα και ο κύριος Καραμούζος, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος το είχε αρνηθεί πάρα πολλές φορές ότι ήθελε να πάρει αυτή την θέση, είχε και ισχυρούς συμμάχους στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα και σε θεσμικό επίπεδο. Του κύριου Στουρνάρα, μεταξύ των οποίων είχε και την καλή μαρτυρία και της κυβέρνησης. Και της κυβέρνησης, ουσιαστικά. Δηλαδή ήταν μια επιλογή η οποία είχε θετικά στοιχεία. Από την άλλη όμως, όλοι γνώριζαν ότι ο κύριος Καραμούλης έχει ένα έντονο τρόπο διοίκησης και έχοντας θητεύσει στην Πειραιώς, ήξερε πρόσωπα και πράγματα, θεωρεί το δεδομένο ότι αν έπαιρνε αυτή τη θέση θα ήθελε να επιβάλλει αρκετά δικά του θέματα ως προς τον τρόπο διοίκησης. Να προχωρήσει σε τομές λοιπόν. Να φέρει τη δική του ομάδα, γιατί έχει μια συγκεκριμένη ομάδα στελεχών με την οποία συνεργάζεται πάρα πολλά χρόνια σε όλες τις θέσεις που βρέθηκε. Και αυτό ήταν και καλό, γιατί αμέσως θα μπορούσε να κάνει πολλά βήματα μπροστά για την τράπεζα, η οποία έχοντας ένα χρόνο ουσιαστικά κυβερνησία, έχει και αρκετές πληγές να επουλώσει ένα μαγαζί το οποίο για ένα χρόνο δεν είχε διευθύνοντα σύμβουλο. Και αυτό λέει πολλά. Από την άλλη όμως, το ρεπορτάζ μας λέει ότι η περίπτωση αυτή σκόνταψε ως προς το Paulson Fund, το οποίο ήθελε έναν άνθρωπο περισσότερο δικής του εμπιστοσύνης και περισσότερο ήπιον τόνο, μια πιο συμβιβαστική λύση, η οποία θα μπορούσε αφενός να επουλώσει τις πληγές που είχε αφήσει η πολύμινη κόντρα και με τους ανθρώπους της προηγούμενης διοίκησης, γιατί κακά τα ψέματα μετά την αποχώρηση του κ. Μιχάλη Σάλλα υπήρχαν θέματα. Ήταν πολύ μεγάλη αλλαγή σελίδας και ο κ. Μεγάλου αντιπροσωπεύει ακριβώς αυτή τη συμβιβαστική λύση, η οποία θεωρεί ότι θα πάει την τράπεζα στην επόμενη σελίδα, χωρίς όμως να έχεις με το καλημέρα πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις και τομές. Ποια θεωρείς ότι είναι, επειδή το ξέρεις το ρεπορτάζ κιόλας, ποια είναι τα βασικά προβλήματα, δηλαδή το πρώτο που θα πρέπει να κάνει ο κύριος Μεγάλου τώρα, ποιο θα είναι στην τράπεζα? Ουσιαστικά είναι να δει τι πληγές έχουν μείνει από όλο αυτό τον μεγάλο χρόνο διάστημα και να δει και την ανθρωπογεωγραφία, γιατί δεν είναι μόνο η αποχώρηση του κύριου Σάλλα. Είναι μια σειρά άνθρωποι που αποχώρησαν το τελευταίο διάστημα από την τράπεζα Πειραιώς. Είναι στελέχη με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Οπότε σε αυτό υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Και από την άλλη υπάρχει και ο τρόπος διοίκησης που θέλει πρέπει να... Πρέπει δηλαδή πρώτα να επαναστελεχώσει την τράπεζα, να δείξει τις νευραλγικές ιδίως θέσεις τι μπορεί να κάνει, μετά να αναζητήσει συνεργασίες, συμμαχίες. Και πρέπει να δει και τα γνωστά προβλήματα του τραπεζικού συστήματος, από τα κόκκινα δάνεια μέχρι πώς θα ξαναγίνουν τράπεζες στις τράπεζες. Το βασικό κομμάτι, κακά τα ψέματα, είναι τα κόκκινα δάνεια αυτή την στιγμή. Καθώς όπως βλέπουμε, ανάπτυξη το παραδοσιακό banking δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει, αν δεν λυθεί το κομμάτι των επισφαλείων των κόκκινων δανείων. Προχωράει από τη μία αυτή η κουβέντα και σε επίπεδο συνεννόηση με τους θεσμούς. Είδαμε ότι έκλεισε ο εξωδικαστικός συμβιβασμός. Αυτό είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Να μπορέσουν οι τράπεζες να διαχειριστούν τα κόκκινα δάνεια τους. Να δούμε τι θα γίνει με τις εταιρείες που θα πάρουν τα κόκκινα δάνεια που θα τα διαχειριστούν. Να δούμε τι θα γίνει. Σε αυτό το κομμάτι παίζει μεγάλο ρόλο και το Paulson Fund, το οποίο έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση κόκκινων δανείων. Κακά τα ψέματα. Και αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα του. Πώς θα χειριστεί το Paulson Fund τα κόκκινα δάνεια. Και δεν μιλάμε τόσο πολύ για τα δάνεια των ιδιωτών. Μιλάμε για μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια, στα οποία η Πειραιώς έχει δώσει τα μεγαλύτερα χρήματα. Μιλάμε για ολόκληρους κλάδους, από τις οχθιοκαλλιέργειες, από την ναυτιλία, μια σειρά από κλάδη. Αυτή τη στιγμή εξαρτώνται από την τραπεζική χρηματοδότηση. Και
Αντίστοιχα, ο αγροτικό τομέα. Έχοντας πάρει Πειραιώς στην Αγροτική Τράπεζα, έχει πάρα πολύ στο χαρτοφυλάκιο της πάρα πολλά δάνεια αγροτών. Αυτό σημαίνει κάτι. Λοιπόν, όλα αυτά είναι άμεσα συναρτώμενα και με την ελληνική οικονομία. Και άμα μιλάμε για σταθεροποίηση και για ανάπτυξη, εκεί είναι που θα πρέπει να δοθούν σωστές λύσεις σε αυτά τα βαριά επιχειρηματικά δάνεια. Προφανώς, απλώς αυτό δεν μπορούσε να γίνει χωρίς να έχει τον άνθρωπο, τον επικεφαλής, ο οποίος θα πάρει και την απόφαση. Στα θετικά του κυρίου Μεγάλου είναι η συνεργασία του επίσης με τη Fairfax, το διεθνές fund, το οποίο ελέγχει την Eurobank. Ο κ. Μεγάλου ήταν πρόεδρος της Eurobank και έχει την εμπειρία του πώς να συνδιαλέγεσαι με ένα διεθνούς βεληνικούς fund. Οπότε το Paulson Fund έχει αρκετές ομοιότητες με τη Fairfax. Ο κύριος Μεγάλου είχε διατελέσει υψηλό βαθμό στέλεχος της Fairfax, άρα έχει την εμπειρία να χειριστεί πρόσωπα και καταστάσεις από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Οι μεν Καναδοί της Fairfax, οι δε Αμερικάνοι του Paulson Fund. Άρα αυτό ήταν και ένα από τα στοιχεία που μέτρησαν στο να πάρει την συγκεκριμένη θέση. Και από ό,τι φαίνεται, από όσο μας λέει το ρεπορτάζ μας, έχει και καλές σχέσεις με τον κύριο Χατζηνικολάου, τον πρόεδρο της τράπεζας. Είπαμε και νωρίτερα ότι ο κύριος Χατζηνικολάου έχει μια σειρά από εκτελεστικές δραστηριότητες. Παίζει ρόλο στο τραπεζικό γίγνεσθε και στην διαχείριση της καθημερινότητας στην Τράπεζα Πειραιώς. Άρα η συνύπαρξη των δύο ανδρών είναι θετική, δείχνει να είναι θετική και ήταν και αυτός ένας από τους λόγους που αποτέλεσε και επιλογή του Προέδρου της Τράπεζας Πειραιώς η υποψηφιότητα. Για τους άμεσους συνεργάτες του Δημήτρη υπάρχει κάποια πληροφορία, δηλαδή από πολύ κοντά με ποιους θα συνεργαστεί, δηλαδή επειδή και το Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι τρία πάλι πρόσωπα που δεν μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Ταμβακάκης, η κυρία Παλαγάκη και ο Σταύρος Λεκάκος δεν συμμετέχουν, οπότε δώσε μας και το ρεπορτάζ, γιατί ήδη έχουν τοποθετηθεί. Εντάξει, είναι πραγματικά τρεις άνθρωποι οι οποίοι ήταν συνυφασμένοι με την παλιά διοίκηση. Είναι προσωπικοί συνεργάτες πάρα πολλά χρόνια και με τον κύριο Σάλα. Και αντίστοιχα ήταν άνθρωποι που είχαν κάνει την Πειραιώς αυτό που έγινε, κατά ψέματα. Ήταν μια τριπλέτα πάρα πολύ δυνατή και με επικεφαλής τον κύριο Σάλα οδήγησαν στην γιγάντωση της τράπεζας και τη μεταμόρφωσή της σε ένα πολύ μεγάλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Από την άλλη όμως, η αποχώρησή τους, η ουσιαστικά ταυτόχρονη αποχώρησή τους, γιατί έφυγαν σε διάστημα μόλις ούτε μια εβδομάδα τα τέλη Φλεβάρι, ο καθένας για τους δικούς του λόγους, σηματοδοτεί ένα σημαντικό διοικητικό κενό. Οι θέσεις αυτές δεν έχουν πληρωθεί. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι αφενός θα βγουν κάποιοι άνθρωποι από τα εσωτερικά της τράπεζας για να υπάρχει μια συνέχεια διοικητική στην τράπεζα. Ξέρουμε ότι ο κύριος Μεγάλου έχει μια συνεργασία και στο παρελθόν που μέχρι πρώτην ήταν στο Λονδίνο και από όσο λέει το ρεπορτάζ μας έτρεχε ένα επενδυτικό φαν το οποίο είχε παρουσία Λονδίνο, Ελλάδα, Κύπρο. Οπότε και εκεί υπάρχουν συνεργάτες του οι οποίοι μπορεί να παίξουν ρόλο. Δεν ξέρουμε αν θα φτάσουν σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου, αλλά σίγουρα. Τώρα μιλάμε για αντιπρόεδρους, ο κύριος Ταμβακάκης και ο. Εντάξει. Εκεί είναι κακά τα ψέματα. Έτσι όπως έχει δομηθεί διοικητικά, είναι θέμα του Paulson Fund. Φαίνεται ότι έχει τον έλεγχο της τράπεζας παρά το γεγονός ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι ο βασικός μέτοχος. Το Paulson Fund τρέχει αυτή τη στιγμή την τράπεζα. Όχι τόσο επίσημα όσο θα ήταν με τον κύριο Θωμόπουλο, ο οποίος ήταν ξεκάθαρη επιλογή του Paulson Fund, αλλά φαίνεται ότι και ο κύριος Χατζηνικολάου και ο κύριος Μεγάλο έχουν μια πολύ καλή λειτουργική σχέση με τους ανθρώπους του Fund. Άρα από εκεί μένει να δούμε πώς θα κινηθεί και η εικόνα που έχουμε είναι ότι μέχρι τα μέσα Απριλίου το πολύ στην γενική συνέλευση της, συντακτική γενική συνέλευση της τράπεζας θα έχουμε μια πλήρη εικόνα πώς θα τελεχώνεται το διοικητικό συμβούλιο, ποιοι είναι οι άνθρωποι κλειδιά και πού θα κινηθεί από εδώ και πέρα η Πειραιώς. Ποιο χρονικό ορίζοντα έδωσες, Δημήτρη? Μέσα Απριλίου, το πολύ μέχρι τα μέσα Απριλίου που θα γίνει η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας. Εκεί θα επικυρωθούν όλα και εκεί θα πάρουμε και μια πολύ καλή πρώτη εικόνα για το πού θα πάει το καράβι από εδώ και πέρα. Είναι πολύ βασικό αυτό, γιατί αν κάτι χρειαζόμαστε είναι να ξεκολλήσουμε από τη στασιμότητα σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους τομείς. Θα κάνω τώρα ένα άλμα. Αναφερθήκαμε σε τρία άτομα, σε τρία πρόσωπα που δεν θα είναι πλέον στο ΔΣ της Πειραιώς. Ένα εξ αυτών είναι η κυρία Χαρίκλια Παλαγάκη. Το βίντεο που θα παρακολουθήσουμε λοιπόν και με αφορμή και τη χθεσινή ημέρα που γιορτάστηκε η επέτειος της γυναίκας, των δικαιωμάτων των γυναικών. Έγινε η έναρξη της συνεδρίασης λοιπόν στο χρηματιστήριο από την κυρία Χαρούλα Παλαγάκη, είναι πλέον Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Για να παρακολουθήσουμε λοιπόν το βίντεο και με όλες τις λεπτομέρειες. 5, 4, 3, 2, 1.
Άρωμα Γυναίκας είχε η συνεδρίαση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Το καμπανάκι της έναρξης χτύπησε η καθηγήτρια Χαρούλα Απαλλαγάκη, Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Φέτος έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε την κυρία Απαλλαγάκη να ανοίξει τη συνεδρίαση τη σημερινή της ημέρας της γυναίκας. Μία σημαντική προσωπικότητα τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον τραπεζικό χώρο. Έχει εκπληρώσει κάθε όνειρο που έχουν οι γενιές, οι προ-μιλένιουμ, να συμμετάσχουν και στον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά να έχουν και μία τραπεζική σημαντική δραστηριότητα. Πέρασε από την Πειραιώς και τώρα στη Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Νομίζω ότι θα έχει πολύ βαρύ φορτίο, δεδομένου των διαρθρωτικών αλλαγών που γίνονται στον τραπεζικό χώρο παγκόσμια και πανευρωπαϊκά. Μέσα σε ένα άκρος ανταγωνιστικό περιβάλλον, πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι για μια γυναίκα να διανύσει μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία, συνδυάζοντας ταυτόχρονα πολλούς και διαφορετικούς ρόλους? Είναι πλέον εξίσου δύσκολο και για τις γυναίκες και για τους άνδρες, καθώς ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού διαθέτει υψηλή μόρφωση, οι θέσεις είναι λιγότερες. Αυτό το οποίο απαιτείται και για τα δύο φύλλα είναι τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. Αναφέρατε κατά τη διάρκεια της παρουσίασής σας ότι είστε αντίθετοι με την έννοια της ποσόστοσης. Για ποιο λόγο? Θεωρώ ότι η ποσόστοση από μόνη της ξεκινάει από μία λάθος αφετηρία. Και η λάθος αφετηρία είναι ότι υπάρχουν διακρίσεις και υπάρχουν διαφορές. Και θέλουμε κατά κάποιο τρόπο να τις μετριάσουμε ή να τις λιάνουμε. Η ποσόστοση για μένα αποτελεί μία σαφή εκδήλωση της ανισότητας των φύλων. Με βάση την εμπειρία σας, ποιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα να υπάρχει των γυναικών και ποιο είναι εκείνο το σημείο που μάλλον θα μπορούσαν να βελτιώσουν ίσως? Οι γυναίκες διαθέτουν μία υπερέχουσα συναισθηματική νοημοσύνη και αυτό αποτελεί προϋπόθεση συλλογικότητας και επικοινωνίας. Είναι το δυνατό τους φυσικό και κοινωνικό σημείο. Νομίζω ότι οι γυναίκες θα πρέπει να αυξήσουν την κοινωνική τους αυτοπεποίθηση. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης ήταν ο οικονομικός σταθμός SBC TV. Κάναμε ένα άλμα, αλλάξε τον κόπο για να είμαστε ενημεροί για το τι συμβαίνει και στο Ελληνικό Χρηματιστήριο. Έπεσε ακριβώς με την κυρία Απαλλαγάκη. Πολύ καλά. Το οποίο έκλεισε και αρνητικά σήμερα. Τι να κάνει, καλά, αυτό τώρα τι το λέει. Όχι, τώρα εντάξει, οριακά. Ναι, εντάξει, οριακά κάτω. Ναι. Με 31 εκατομμύρια τζίρο. Κλείνοντας, Δημήτρη, δώσε μας και το κομμάτι της συνέντευξης με τον Νίκο Παπά. Τι είδηση βγήκε για τις αδειοδοτήσεις των καναλιών? Ουσιαστικά παραδέχτηκε ο κύριος Παπάς ότι εν πωλής έχουν παγώσει κάποια πράγματα μετά από αυτό που έγινε στο ΣΤΕ. Όμως ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η ανεξάρτητη αρχή πλύνει κοινή διαδικασίες, ότι η κυβέρνηση έχει δώσει μια σειρά από εργαλεία στην ανεξάρτητη αρχή προκειμένου να διευκολύνει το έργο της. Και αυτό που είπε και είχε ένα ενδιαφέρον και πολιτικό, γιατί θα το βρούμε μπροστά μας, είπε ότι αυτή τη στιγμή με τη διαδικασία που έγινε, όσο και αν δεν ολοκληρώθηκε, ξεκαθαρίστηκε ότι υπήρχαν άνθρωποι που ήταν διατεθειμένοι να δώσουν 250 εκατομμύρια ευρώ για τις τηλεοπτικές άδειες. Ανεξάρτητα αν αυτά εν τέλει εισπράχθησαν ή όχι. Άρα, όπως λέει ο κύριος Παπάς, θα ακουστεί αδιανόητο στα αυτιά του ελληνικού λαού αν κάποιος επιχειρήσει να δώσει τις άδειες αυτές με χαμηλότερο τίμημα. Ουσιαστικά δηλαδή δημιουργεί ένα δεδικασμένο με ή χωρίς εισαγωγικά για όποιον προχωρήσει σε διαγωνισμό τηλεοπτικών αδειών, έχοντας ως βάση ένα προηγούμενο. Ναι, ακριβώς. Αν το χάσμα τέλος πάντων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και ξεκαθάρισε ότι ενώ η Νέα Δημοκρατία επιτέθηκε στη Νέα Δημοκρατία λέγοντας ότι αυτοί έλεγαν ότι μπορούν να δοθούν δωρεάν με πάρα πολύ χαμηλό τίμημα και πάρα πολύ περισσότερες άδειες, η ζωή έδειξε ότι υπήρχαν προσφορές, 4 προσφορές, 250 εκατομμύρια. Άρα αυτό είναι μια αρχική βάση συζήτησης. Ο κύριος Παπάς πρέπει να είναι ικανοποιημένος, όπως έχει πάει και η διαδικασία για το Μητρό των ενημερωτικών ιστοσελίδων. Δεν ξέρω αν έχετε, το έχετε συζητήσει κάποτε. Ναι, το συζητήσαμε και αυτό παρουσιάστηκε την Τρίτη έτσι κι αλλιώς στο Μητρό. Έχουν γίνει περίπου 400 αιτήσεις, 398, και προχωράει η διαδικασία τόσο όσον
όσον αφορά τις ιστοσελίδες που θα μπουν σε αυτό για να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην κρατική διαφήμιση αλλά και σε μια σειρά από εργαλεία, ενώ ταυτόχρονα είπε ότι είναι μια δυναμική διαδικασία. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να ενταχθεί στο Μητρό, δεν κλείδωσε. Μπορεί ακόμα και σήμερα να κάνει την αίτησή του, να εξεταστεί άμεσα και να μπει στο Μητρό, ώστε να τύχει αυτών των ευεργετικών συνεπειών που περιλαμβάνει η συμμετοχή του. Πολύ σε ευχαριστούμε, Δημήτρη Πεφάνη. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Πεφάνη, διευθυντής του insider.gr. Με το καλό και όσο τρέχει το ρεπορτάζ και εξελίξει, θα τα πούμε και την άλλη εβδομάδα. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά και θα δούμε και τα tweets που αντάλλαξαν. Το έχουμε. Μπράβο, έτσι. Έτσι, γιατί... έτσι χωρίς οπτικοποίηση. Μπάρτσα. Ο Αλέξης Τσίπρας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με αφορμή την συντριβή της Paris Saint-Germain, τα λέω καλά. Πολύ καλό. Έτσι. Πάρα πολύ καλό. Ούτε να το βλέπεις στο παιχνίδι. Ούτε και δεν το έχω. Τρία γκολ σε τρία λεπτά. Τέσσερα, κάπου εκεί. Ωραία. Μετά τις διαφημίσεις μαζί με οικονομική συζήτηση. Θα δώσουμε λίγη ελαφράδα, γιατί ούτως ή άλλως διανύουμε βαρύς καιρούς. Με τη βοήθεια του Νικήτα Κορονάκη θα δούμε πώς το Twitter συνέδεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Το Champions League του συνέδεσε με όχημα το Twitter. Οπότε πες μας τι αντάλλαξαν σε μηνύματα, Νικήτα. Λοιπόν, να πούμε ότι ήταν μια συνήθιστη κόντρα για τα ελληνικά δεδομένα μεταξύ πολιτικών αρχηγών του Πρωθυπουργού, δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα και του Κυριάκου Μητσοτάκη, του επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είχαμε μια αντιπαράθεση στο Twitter μετά τα μεσάνυχτα χθες, μετά το τέλος του αγώνα, την επική νίκη πρόκριση της Μπαρτσελώνα επί της Paris Saint-Germain με 6-1 για το Champions League. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να θυμίσουμε ότι μόλις χθες, την προηγούμενη μέρα, σε συνέντευξη που είχε δώσει μέσω του Facebook, είχε προβλέψει πως η Paris Saint-Germain θα κατακτήσει το τρόπαιο, γράφοντας χαρακτηριστικά Μαρία Κιγιάννη ότι θα ποντάρω στο Ουσάντερ, την Paris Saint-Germain. Νικήτα μου, με 4-0 στο χέρι ήταν από το Παρίσι και πήγε και το κατάφερε και το γύρισε. Εντάξει, αναγκαστικά συνειρμοί θα γίνουν. Επειδή είναι και ως η συντριμή και ειδικά στο διαδίκτυο, ο συντριμός που έχω και εσύ και εγώ στο μυαλό σου, στο μυαλό μας είναι ο ίδιος και αναπτύχθηκε με πολλούς τρόπους. Λοιπόν, θέλοντας να τρολάρει τώρα την αποτυχημένη αυτή πρόβλεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη, έγραψε λίγο μετά το τέλος του αγώνα και νομίζω ότι μπορούμε να το δούμε ο Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, ότι τελικά ο κύριος Μητσοτάκης, η Paris Saint-Germain θα κερδίσει το Champions League, όσο και η Νέα Δημοκρατία τις επόμενες εκλογές. Καρφή, σπόντα βαριά ήταν. Δεν έμεινε όμως αναπάντητο. Ήρθε βαρύτερη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά από λίγα λεπτά, δεν ξέρω τώρα αν αυτά τα κάνουν μόνοι τους ή με τα επικοινωνιακά τους επιτελεία, έγραψε ως απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα: «Καλά, μία λάθος πρόβλεψη στο Champions League έκανα, δεν έχασα και τα αποτελέσματα της Ελστάτ. Με ακόμα πιο βαριά υπονοούμενα για τα στοιχεία που ήταν το φως της δημοσιότητας». Αυτό θα το χαρακτηρίσω εγώ τσεκουριά. Αν το πρώτο ήταν σφυριά, αυτό θα το πω τσεκουριά, γιατί πατάει και σε... σε βαριά κακιά συγκυρία. Έτσι ακριβώς είναι, Μαρία. Και βέβαια σε όλα αυτά δεν μπορούσε να λείπει και η Φόφη Γεννηματά. Το ΠΑΣΟΚ έχει έντονη παρουσία στα social media το τελευταίο διάστημα. Με το tweet που έκανε η κυρία Γεννηματά, ο ένας με την Μπαρτσελόνα αναφέρει, ο άλλος με την Paris Saint-Germain. Εμείς επιμένουμε σταθερά εθνική Ελλάδος, έγραψε η κυρία Γεννηματά. Το οποίο σχολιάστηκε βέβαια ότι δεν ήταν και τόσο εύστοχο σχόλιο. Ναι. Γυναικείο ήταν. Γυναικείο. Και εγώ το ίδιο θα γυναικείο ήταν, αφού άμα δεν κατέχεις από Champions League, εθνική Ελλάδος. Πάντως κυκλοφορεί και ένα άλλο στο Twitter που υποτίθεται ότι έχει έτσι πατρότητα ΠΑΣΟΚ, το οποίο λέει: «Όσο εσείς παίζετε με τις ομάδες, να αναλάβουμε εμείς να τρέξουμε λίγο τη χώρα να τη σώσουμε». Ναι. Τη σημασία του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικήτα. Τώρα το τι έγινε σε σχόλια στο Twitter, μπείτε και δείτε, γιατί είναι ατελείωτα αυτά τα οποία σχολιάστηκαν και γράφτηκαν. Και αφού λίγο έτσι ευθυμίσαμε, δεν το κάναμε τυχαίο αυτό, πάμε τώρα σε μια οικονομική συζήτηση, λαμβάνοντας και τους όρους των γεωπολιτικών, να μην πούμε αναταράξεων, συντάξεων, αναδομήσεων τέλος πάντων, με τη βοήθεια του καθηγητή χρηματοοικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, του κυρίου Βασίλη Πολυμένη. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, κύριε Πολυμένη. Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε από την ελληνική οικονομία. Τα διέξοδά της τα ξέρουμε όλοι. Την ανάγκη για να σταθεροποιηθούμε και να ανοίξουμε το μεγάλο κεφάλαιο της ανάπτυξης το αισθανόμαστε όλοι.
για το υπόλοιπο των ζώων μας και για τα παιδιά μας. Εσείς το μεγάλο κάδρο πόσο ακριβώς το αντιλαμβάνεστε? Κοιτάξτε, για το θέμα της ανάπτυξης, προφανώς αυτή τη στιγμή, έτσι όπως σχεδιάζεται αυτό το οποίο βλέπουμε, δύσκολα εγώ μπορώ να φανταστώ ότι θα μετατραπεί σε μία ανάπτυξη. Στην καλύτερη των περιπτώσεων θα είναι μία ανεμική μεγέθυνση κάποιων μεγεθών. Ίσως βέβαια και κάποιοι να ποντάρουν, θα έλεγα έτσι αστειευόμενος, σε ένα στατιστικό σφάλμα, δηλαδή να εμφανιστεί ένα τρίμηνο, ένα συν 1% και να προκηρύξουν κάποιες εκλογές πίσω από ένα story ότι έχουμε μια ανάπτυξη κτλ. Όπως ξαναέγινε στο παρελθόν. Η πραγματικότητα όμως που πρέπει να μας αφορά εδώ πέρα, μας που κάνουμε μια ανάλυση όχι πολιτική αλλά οικονομική, για τον πολίτη που το ακούει, είναι ότι η ανάπτυξη χρειάζεται κάποια στοιχεία. Καταρχάς, η οικονομία έχει υποστεί αυτή τη στιγμή τόσο μεγάλη ζημία, που δεν μπορεί η ανάπτυξη να έρθει top-down, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, τώρα ποντάρει πάρα πολύ και η κυβέρνηση, αλλά και η αντιπολίτευση συζητά πολύ θετικά για το λεγόμενο QE, την ποσοτική χαλάρωση. Υπάρχει περίπτωση με το QE να δούμε ρευστότητα στην οικονομία? Εγώ θεωρώ ότι αν ξέρει κανείς πώς θα λειτουργήσει το QE, δύσκολα μπορώ να φανταστώ ότι όλη αυτή η ρευστότητα η οποία θα πάει στο τραπεζικό σύστημα θα καταλήξει στην πραγματικότητα ή μάλλον σε κάποιους αγοραστές ομολόγων, που ποιοι είναι, θα είναι κάποια funds, θα είναι κάποιες τράπεζες, ότι θα βρει το δρόμο της τελικά στην πραγματική οικονομία. Άρα και αυτό θα αποδειχτεί ότι πολύ μικρή, ας το πούμε έτσι, σχέση θα έχει με την πραγματική οικονομία. Η πραγματικότητα είναι ότι η ανάπτυξη πρέπει να έρθει από κάτω προς τα πάνω, bottom up. Δηλαδή πρέπει να ζωντανέψει, να αναθερμανθεί η οικονομία. Και για να γίνει αυτό, έχει ορισμένα θέματα που το μπλοκάρουν. Η παντελής έλλειψη ρευστότητας, τα δάνεια τα οποία έχουν κλειδώσει, ας το πούμε έτσι, όλους μας σε μια κατάσταση που ένας χρωστάει στον άλλο, ο Α στον Β, ο Β στον Γ και ο Γ στον Α. Πολλές φορές. Η έλλειψη ιδιωτικών επενδύσεων, φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει διάθεση για επενδύσεις. Προφανώς δεν υπάρχουν επενδύσεις. Γιατί δεν υπάρχουν? Και εδώ πέρα πρέπει να τα δούμε τα πράγματα όπως είναι. Γιατί δεν γίνονται? Ακόμα και αν κάποιος έχει χρήματα αυτή τη στιγμή, η αβεβαιότητα είναι τέτοια που δεν ξέρει υπό τι καθεστώς επενδύει. Καταρχάς, υπάρχει πολύ μεγάλο πολιτικό ρίσκο. Δηλαδή, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα? Εφόσον τα νούμερα δεν βγαίνουν, αυτό, παρά το ότι τι λέμε στην τηλεόραση, όχι εμείς, αλλά κάποιοι οι οποίοι θέλουν να εμφανίσουν τα πράγματα ότι είναι ωραία και ρόδινα, οι πραγματικοί παίχτες αντιλαμβάνονται πως τα νούμερα δεν βγαίνουν. Άρα καταλαβαίνουν ότι κάποια στιγμή σε 6 μήνες ή σε 18 μήνες θα χτυπήσουμε, ας το πούμε έτσι, ένα τσιμεντένιο τοίχο, όπου θα πρέπει εκεί πέρα να γίνουν κάποιες ουσιαστικές αλλαγές στο τοπίο. Άρα οι επενδυτές περιμένουν να δουν ποιες θα είναι αυτές οι αλλαγές. Μπορεί να είναι πολιτικές, μπορεί να είναι καθαρά οικονομικού τύπου, μπορεί να είναι αλλαγή δραματική στο παιχνίδι που αφορά και το νόμισμα. Όλα αυτά έναν επενδυτή τον διώχνουν. Οι μεγάλοι λοιπόν επενδυτές, οι στρατηγικοί που λέμε, επιζητούν, εάν έρθουν ποτέ στην Ελλάδα, θα επιζητούσαν πάρα πολύ μεγάλο αυτό που λέμε risk premium, δηλαδή υπεραπόδοση για τα λεφτά τους. Επειδή δεν τα παίρνουν αυτά βέβαια, δεν πρόκειται να το πάρουν, δεν έρχονται καθόλου. Οι μόνες επενδύσεις οι οποίες γίνονται, και εδώ τώρα έρχεται να είναι αρνητικό αυτό που θα πω, είναι επενδύσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με μεταβίβαση ουσιαστικά δικτύων. Δηλαδή το κράτος σήμερα μεταβιβάζει τα δίκτυά του σε ιδιώτες ή άλλα κράτη. Αυτό είναι επένδυση η οποία πρέπει να χαιρόμαστε, γιατί πολύ διαφημίζεται και αυτό. Εγώ θεωρώ... Να φέρεστε, ας πούμε, από τον ΟΤΕ ότι πήγε στην Deutsche Telekom ή τη Τρένοσε στην Ιταλία, στο Ιταλικό. Ουσιαστικά σωστό. Ακριβώς. Τα δίκτυα. Δηλαδή, τι σημαίνει δίκτυο? Δίκτυο σημαίνει, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι κάτι το οποίο δεν ξαναφτιάχνεται συνήθως. Έχει πολύ μεγάλο κόστος για να φτιαχτεί και είναι κάτι από το οποίο, ας το πούμε έτσι, ανασένει μια ολόκληρη. Ένα ολόκληρο κομμάτι της οικονομίας. Είτε μιλάμε για δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, είτε μιλάμε για δίκτυα οδικής μεταφοράς, είτε μιλάμε για αεροδρόμια, και αυτά είναι δίκτυα, αυτά, βέβαια, είτε μιλάμε για λιμάνια, είτε μιλάμε για δίκτυα μεταφοράς αερίου φυσικού. Αυτά δεν θα έπρεπε να μεταβιβάζονται σε ξένους. Γιατί? Αφήνω το στρατηγικό κομμάτι, που οποιοδήποτε άλλο και το στρατηγικό θα πιάνει και θα έλεγε πώς είναι δυνατόν μια χώρα που στοιχειοδός εθνικά κυρίαρχη να μην έχει τα δίκτυά της στα χέρια της. Αλλά αυτό το αφήνουμε. Πάμε στο οικονομικό κομμάτι. Όταν δίνω ένα δίκτυο, για παράδειγμα, ας πούμε ότι δίνω ένα αεροδρόμιο σε ένα νησί. Αυτό είναι αυτό που λέμε φυσικό μονοπόλιο. Τι σημαίνει φυσικό μονοπόλιο? Σημαίνει ότι δεν μπορεί να φτιαχτεί ένα άλλο αεροδρόμιο πάνω στο νησί. Και συνήθως μάλιστα το έχουν πάρει και μέσα στη σύμβαση. Άρα αυτός ο μονοπολών
πώς είναι δυνατόν να αυξήσει το ΑΕΠ της χώρας, εφόσον αυτός θα κάθεται πάνω σε ένα μονοπόλιο. Τι ξέρουμε για, για τα μονοπόλια? Τα μονοπόλια προτιμούν να πουλάνε ακριβά σε λίγους. Αυτούς δηλαδή που είναι μη ελαστικοί. Οι μη ελαστικοί αγοραστές είναι αυτοί που πληρώνουν τα πολλά. Δηλαδή, αν εγώ πρέπει να πετάξω σήμερα, θα δώσω ό,τι μου ζητήσουν. Ότι, ενώ κάποιος ο οποίος πιθανόν θα έρθει για διακοπές, τουρίστας κτλ., αυτός θα είναι ελαστικός. Δηλαδή, θέλει να δει καλή τιμή για να έρθει. Εάν όμως εγώ τη χαμηλώσω την τιμή καλά αρκετά για να έρθει αυτός, θα τη δώσω αναγκαστικά. Και στον άλλον που πουλάει, εγώ για να μην τη δώσω. Για να το καταλάβει ο κόσμος, το ζούμε αυτό. Στις εθνικές οδούς, έτσι. Οι εθνικές οδοί, από τη στιγμή που δόθηκαν σε ιδιώτες, έχει πέσει δραματικά η κίνηση στις εθνικές οδούς. Όποιος το βλέπει αυτό είναι... Άρα εδώ είναι τα μεγάλα ερωτήματα, τα οποία πρέπει κανείς να τα σκεφτεί. Δηλαδή... Σε αυτό, συγγνώμη κύριε καθηγητά, σε αυτό το κομμάτι, γιατί ουσιαστικά οι εκάστοτε κυβερνήσεις, οι οποίες διαχειρίζονται τις τύχες της χώρας, αυτά τα δύσκολα χρόνια, πρέπει να το έχουν κατανοήσει ότι από το εξωτερικό τουλάχιστον οι επενδύσεις στοχεύουν στο να αποκτήσουν τις στρατηγικές υποδομές, ας το πούμε έτσι, της χώρας, τα δίκτυα. Το έχουν κατανοήσει. Εάν δεν το έχουν το ενδιαφέρον ουσιαστικά εκδηλώνεται μόνο για αυτό, αυτό που λέει και ο κύριος Πολυμένης. Δεν είναι ότι ήρθαν και σου πήραν τα μπουτίκ χοτέλ, τα ξενιά. Έτσι, και σου... Ακριβώς. Δεν ήθελαν να πάρουν μια εταιρεία που φτιάχνει ρούχα ή ξέρω εγώ κάτι το οποίο είναι ανταγωνιστικό. Γιατί εκεί εγώ, για να μην παραξηγηθώ, εγώ είμαι υπέρ των αποκρατικοποιήσεων. Αλλά τι αποκρατικοποιήσεις? Εγώ έχω ζήσει 12 χρόνια στην Αμερική και είδα πολλές. Εκεί πέρα πάντα η αποκρατικοποίηση ήταν αποκρατικοποίησης, όπου εδίδετο ένα ανταγωνιστικό κομμάτι σε κάποια εταιρεία για να το κάνει καλύτερα. Δηλαδή να φτιάχνουμε εταιρείες οι οποίες να ανταγωνίζονται μεταξύ τους μέσα σε ανταγωνιστικές αγορές. Αν όμως εγώ δώσω σε κάποιον ένα κομμάτι το οποίο είναι one-off και δεν θα ξαναυπάρξει τέτοιο, και όποιος περνάει από εκεί πέρα θα πρέπει να πληρώνει αυτό τον ιδιοκτήτη. Αυτό γιατί να δημιουργήσει αυξημένο ΑΕΠ στη χώρα? Άρα λοιπόν, κατά την άποψή σας, είναι ένας μύθος ιδιωτικοποίησης να γίνονται και όλες και ό,τι να είναι, αρκεί να είμαστε σε φάση ιδιωτικοποίησεων. Ποιες κρίνετε στην Ελλάδα με τα δικά μας δεδομένα χρήσιμες ιδιωτικοποίησεις, αλλά με τα παρόντα δεδομένα, με τα υπάρχοντα? Κοιτάξτε, όπως είπαμε, όπου μπορεί ιδιώτης να μπει σε κομμάτι το οποίο θα παράξει ανταγωνιστικό, αυτή είναι η λέξη κλειδί, είναι το ανταγωνιστικό. Κλάδος. Δώστε μας κλάδος. Στον τουρισμό, για παράδειγμα. Στον τουρισμό είναι εκ της φύσεως του ανταγωνιστικό κομμάτι. Αν του δώσεις ένα κομμάτι δίπλα στο οποίο υπάρχουν και άλλα ξενοδοχεία για να φτιάξει ένα ξενοδοχείο, εγώ είχα πει κάποτε και σε άλλες εκπομπές ότι ήταν σφάλμα και το ελληνικό έτσι όπως έγινε. Δηλαδή αυτό το τεράστιο φαραωνικό σχέδιο με τα μεγάλα πάρκα κτλ. Γιατί δεν ζητάς από ιδιώτες να κάνουν τέτοιου είδους επενδύσεις παγκοσμίως. Οι ιδιώτες δεν είναι καλοί σε αυτό. Οι ιδιώτες είναι καλοί σε μικρότερα καλά ορισμένα project. Δηλαδή θα έπρεπε κατ' εμένα να κοπεί αυτά τα 6.000 στρέμματα, τα τεράστια, να κοπεί ένα κομμάτι από αυτά τα 6.000 στρέμματα, 2.000, 3.000, πόσο είναι και τώρα που δόθηκε τα ουσιαστικά οικοδομήσιμα, να κοπούν σε κομμάτια των 100 στρεμμάτων, που είναι πολύ μεγάλα κομμάτια, ακόμα και για τα αμερικάνικα δεδομένα. Τόσα είναι τα project συνήθως στην Αμερική, που μπαίνουν και χτίζουν, ας πούμε, μικρές communities. Τέτοια κομμάτια παίρνουν. Δεν παίρνουν 6.000 στρέμματα για να τα φτιάξουν. Παίρνουν 100 στρέμματα. Ναι. Η ενέργεια, για παράδειγμα, όχι το κομμάτι το πάμε να πάρουμε τη ιδέα και αυτά. Έτσι. Το κομμάτι των εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Δηλαδή όχι, προσέξτε, ναι. Είναι πολύ καλό αυτό που ρωτάτε. Ναι. Προσέξτε, ας πούμε, πόσο μεγάλη διαφορά έχει. Άλλο να πεις ότι αποκρατικοποιώ την παραγωγή του ρεύματος, το οποίο είναι από τη φύση του ανταγωνιστικό και βεβαίως πρέπει να γίνει. Δεν υπάρχει λογική στο να λες δεν θα επιτρέπω σε ιδιώτες να παράξουν ρεύμα. Βεβαίως πρέπει να παράξουν ρεύμα και να ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλο στο ποιος είναι καλύτερος και εκεί να αναδείξουν αυτό που είναι καλοί οι ιδιώτες. Δηλαδή τι, να δουλεύουν σε μικρότερο κόστος και πιο ανταγωνιστικά. Mm-hmm. Και άλλο να πεις, θα δώσω σε κάποιον τα καλώδια του ρεύματος από τα οποία θα περάσουν όλοι οι άλλοι. Τα δίχτυα δηλαδή. Τα δίχτυα δεν είναι ανταγωνιστικά από τη φύση τους. Όποιος τα έχει, αυτός είναι. Μάλιστα. Είναι απλή λογική δηλαδή. Οπότε βάλατε σε μια σειρά το ζήτημα των διαχωρισμών των δηλαδή, ιδιωτικοποιήσεων. Για να τελειώσω με μια φράση. Θα έπρεπε να αποκρατικοποιούμε όχι το δίκτυο, αλλά τη χρήση του δικτύου. Μάλιστα. Δηλαδή σε κάθε δίκτυο πολλοί χρήστες. Όπως έγινε με την κινητή τηλεφωνία. Δεν έγινε με την κινητή τηλεφωνία αυτό? Και έχουμε σήμερα κοινή και καλή κινητή τηλεφωνία στη χώρα. Θα εξυπηρετούσε και τους καταναλωτές και ιδίως αυτή την κατάσταση όπως βρισκόμαστε. Ναι. Είπατε στην εισαγωγή σας ότι κρίνεται θα έρθει ένα διάστημα με απόσταση 6 μηνών ή 18 μηνών που θα προσκρούσει η ελληνική οικονομία και ίσως και η ελληνική πολιτική σκηνή σε ένα τσιμεντένιο τείχος.
Αυτό το τσιμεντένιο τείχος έχει κάποια σημάδια τα οποία μπορείτε να μας τα δώσετε. Τι φύσεως μπορεί να είναι? Κοιτάξτε, στην αρχή της κρίσης, τι μας κράτησε σε αυτή τη συζήτηση με τους ξένους και μέσα στο ευρώ, να τα πούμε έτσι έξω από τα δόντια τα πράγματα. Μας κράτησε το ότι αν εμείς τότε γινόταν μία έξοδος της χώρας είτε μία άμεση αναδιάρθρωση του χρέους, θα γινόταν χαμός στις αγορές, διότι τις ζημιές μας θα τις παίρνανε ξένες τράπεζες. Μας σώσανε λοιπόν τότε το 10 με 12 με το τότε κομμάτι του προγράμματος. Mm-hmm. Το 12 έγινε το PSI, άρα αυτός ο κίνδυνος αποσοβήθηκε. Από εκεί και μετά, εγώ νομίζω ότι η χώρα μένει σε αυτά τα προγράμματα. Είναι, θεωρώ, απόφαση των ξένων κυρίως, διότι εγώ θεωρώ ότι θέλουν να αποκτήσουν έλεγχο σε στρατηγικά assets, δηλαδή στρατηγικά δίχτυα, αυτά που είπαμε προηγουμένως. Mm. Ας μην ξεχνάμε ότι η γερμανική οικονομία, η οποία είναι πανίσχυρη αυτή τη στιγμή και σε μια από τις καλύτερες φάσεις της εξαγωγικά και ανταγωνιστικά, έχει πρόβλημα με την ενέργεια. Θέλει να διαφοροποιήσει τις ενεργειακές ροές, ας το πούμε έτσι, και να μην αγοράζει μόνο από τη ρώσικη ενέργεια. Φυσικό, ναι. Αν δει λοιπόν αυτό το μεγάλο κάδρο κανείς, θα δει ότι οποιαδήποτε διαφοροποίηση των ενεργειακών ροών προς τη Γερμανία, μάλλον θα περάσει από την Ελλάδα. Οι Γερμανοί σκέφτονται στα 100 χρόνια, δεν σκέφτονται στις 100 μέρες, όπως σκεφτόμαστε εμείς. Εμείς στις 100 μέρες. Ή στα 100 λεπτά. Έτσι, άρα, εκεί βλέπει κανείς και για ποιο λόγο ζήτησαν τα 100 χρόνια του υπερταμείου. Όσο λοιπόν παίρνουν αυτά που θέλουν, θα δείτε που θέλω να καταλήξω, και πέφτουν διάφορες υπογραφές πάντα στο δικό τους σχεδιασμό, από τη δική τους την πλευρά, θα αρχίσουν σιγά σιγά να βλέπουν ότι δεν υπάρχει και πολύ μεγάλος λόγος να έχουν, ας το πούμε έτσι, όλη αυτή την ιστορία με την Ελλάδα. Και πιθανά τότε να επιθυμήσουν να λύσουν το πρόβλημα της Ελλάδας διαφορετικά. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι και αυτές οι δηλώσεις που γίνανε τις προάλλες, ότι μία Ευρώπη δύο ταχυτήτων ή πολλών ταχυτήτων, στην οποία δεν θα είμαστε όλοι μαζί, αλλά θα είμαστε αγαπημένοι κτλ., κατατείνουν, δείχνουν ποιες είναι οι σκέψεις τους. Μην περιμένετε να μας το πούνε ανοιχτά και στα ίσα. Έτσι θα το μάθουμε έτσι κάπως. Συγγνώμη, αν κατάλαβα καλά, κύριε καθηγητή, κάνετε τη σύνδεση, ας πούμε, το ότι παραμένουμε σε προγράμματα και τέλος πάντων υπάρχει και αυτή η στενή σχέση κυρίως με το Βερολίνο, με τη Γερμανία, επειδή και η ενεργειακή της αυτονομία, τέλος πάντων οι ενεργειακές της δυνατότητες, περνάνε από τη χώρα. Αυτοί βλέπουν στο τι μπορεί να δημιουργηθεί σε ό,τι αφορά στην ενέργεια στη χώρα και αυτοί να έχουν προλάβει να έχουν βάλει χέρι από τώρα, δηλαδή υπολογίζουν στην εξόρυξη υδρογονανθράκων, στο φυσικό αέριο που μπορεί να έχουμε. Βλέπουν τόσο μακριά, αυτό εννοείται? Σαφέστατα. Μην αμφιβάλλετε για το ότι βλέπουν τόσο μακριά ούτε για μία στιγμή. Οι Γερμανοί αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, έχετε ένα πανίσχυρο αυτοκίνητο, το οποίο μπορεί να τρέξει με 350 χιλιόμετρα. Καινούριο, όλα είναι τσίλικα και δουλεύουν τέλεια. Έχετε ένα πρόβλημα. Δεν έχετε εύκολη πρόσβαση σε βενζίνη. Το φαντάζεστε αυτό? Είναι τρομερό. Άρα είναι το νούμερο ένα πρόβλημα στο μυαλό τους. Φυσικά δεν βγαίνουν να το πούνε, γιατί σκέφτονται γεωστρατηγικά και το παιχνίδι αυτό δεν παίζεται στα κανάλια μπρος και στις εφημερίδες. Αλλά προφανέστατα είναι μέσα στον μεσομακροπρόθεσμο σχεδιασμό τους και πρέπει να το λύσουν αυτό το θέμα. Δεν μπορούν να κρέμονται μόνο από τη ρώσικη ενέργεια. Ενεργειακός μας πλούτος πάντως, ενώ είχε πέσει. Όχι μόνο ο πλούτος μας, αν μου επιτρέπετε, είναι και τα περάσματα. Και τα περάσματα. Είναι δύο πράγματα. Και για το Κυπριακό, ας πούμε, ότι οι δυνατότητες, ας πούμε, αν μπορείς να έχεις πρόσβαση σε αυτό. Πάντως και το κομμάτι του ενεργειακού πλούτου, του ελληνικού ενεργειακού πλούτου, ενώ αρχικά στα πρώτα χρόνια της κρίσης δόθηκε δημοσιότητα, δόθηκε, δηλαδή γίνανε και πολλές προσπάθειες και μέσω των διαγωνισμών οι οποίοι είχαν γίνει τότε για το πώς θα μοιραστούν τα οικόπεδα, λόγω ΑΟΣ παραμερίστηκε. Τώρα λέτε εσείς ότι υπάρχει στόχευση, ας πούμε, και σε αυτό. Το έστω ότι δεν ακούμε πολλά πράγματα μπορεί να σημαίνουν ότι αισθάνονται ότι έχουν πάρει αυτά που θέλουν. Ξέρουμε ακριβώς τι έχει υπογραφεί στις 7.500 σελίδες, τις οποίες υπέγραψαν το καλοκαίρι. Ναι. Οι 300 βουλευτές μας, νομίζω ότι... Αυτό πρέπει να το λέμε συχνά. Εμείς με αυτό πρέπει να ξεκινάμε. Θα δούμε τι έχει υπογραφεί ακριβώς και τι ρήτρες υπάρχουν
και πώς αισθάνονται οι ξένοι ότι έχουν, σίγουρα όμως, τους ενδιαφέρει ο έλεγχος των στρατηγικών. Η Ελλάδα βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό σημείο, για πολλούς λόγους. Άρα τους ενδιαφέρουν όλα αυτά. Όσο λοιπόν αισθάνονται ότι τα παίρνουν αυτά τα πράγματα, σιγά σιγά, θα δούμε πώς θα θελήσουν να διαχειριστούν το θέμα της Ελλάδας όταν θα αισθανθούν ότι αυτά τα πράγματα που θέλανε τα πήρανε, ας το πούμε έτσι. Ή τα έχουν υπό αρκετό έλεγχο, ούτως ώστε να μπορούν να δοκιμάσουν και άλλες λύσεις με εμάς. Πριν το ερώτημα, κύριε Πολυμένη, τι μπορούμε εμείς να κάνουμε, όσο ακόμα μας το επιτρέπει η συγκυρία, γιατί δεν ξέρω αν πάντα θα υπάρχει κάτι που θα μπορούμε να κάνουμε, θέλω να μας δώσετε μία περαιτέρω ανάλυση, γιατί εμείς σταθήκαμε και καθημερινά αναλύουμε την Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων. Δεν πέρασε από εδώ, από αυτό το στούντιο, καθόλου ανάλαφρα αυτή η ανακοίνωση από Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία. Και θέλουμε να σας ρωτήσουμε πόσο αυτό μπορεί να έρθει και να κουμπώσει με την Ευρωζώνη των πολλών ταχυτήτων. Εννοείται αυτό που είπαμε μέχρι τώρα. Η ανακοίνωση για την Ευρώπη πολλών ταχυτήτων, ναι, που νομίζω ότι και ο Αλέξης Τσίπρας σε μία δήλωσή του είπε ότι υπό προϋποθέσεις δεν είναι αρνητικό αυτό. Δεν ξέρω περαιτέρω τι ακριβώς έχει κατά νου Έλληνας Πρωθυπουργός. Και επειδή ξέρουμε ότι ένα από τα σχέδια του Σόιμπλε είναι η Ευρωζώνη πολλών ταχυτήτων, με τους αδύναμους, τους ισχυρότερους, αν η Ευρώπη και η Ευρωζώνη κάπου μπορεί να συναντηθούν και να είμαστε ενήμεροι τουλάχιστον, να μην βρεθούμε προεκπλήξεων. Εννοείται, για να το καταλάβω, αν αυτό που λένε Ευρώπη πολλών ταχυτήτων εννοούν Ευρωζώνη πολλών ταχυτήτων. Διαφορετικά νομίσματα. Ναι, ναι, αν κάπου συνδέονται αυτές οι ιδεολογίες. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τίποτα άλλο. Εγώ δεν ξέρω, ίσως να μην έχω αρκετή φαντασία, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ, γιατί είχα βρεθεί σε κάποιο άλλο πάνελ που κάποιος άλλος κύριος είχε πει ότι μπορεί να έχει σχέση με το roaming και τέτοια πράγματα. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι όταν μιλάμε για ένα τόσο σοβαρό ανακοινωθέν, δεν γίνεται τυχαία. Πρέπει να πάψουμε να διαβάζουμε τα πράγματα έτσι, λες και είμαστε στο γήπεδο, ας πούμε, με την Paris Saint-Germain. Έτσι. Πρέπει να είμαστε πιο βαθείς στην ανάλυση μας και να μην περιμένουμε βέβαια να βγουν να μας τα πούνε στα ίσα. Έκανα το ερώτημα στρογγυλό, προσεκτικά, προσεκτικά, και ενώ είναι σαφέστατο, λέτε. Κοιτάξτε, όταν ας πούμε βρίσκονται κάπου και λένε ότι θεωρούμε ότι ναι, μεν μπορούμε να είμαστε ενωμένοι, αλλά όχι ομοιόμορφοι κτλ., δεν μπορεί να σημαίνει αυτό, στο δικό μου το μυαλό, τίποτα άλλο παρά μίας μορφής νομισματική διαφοροποίηση μέσα στην Ευρώπη, μέσα στην Ευρωζώνη, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα, δεν ξέρω ποιας μορφής θα είναι, υπάρχουν πολλές τεχνικές προσεγγίσεις, έτσι, δεν θέλουμε να εξαντληθούμε σε αυτό, δεν είναι απαραίτητα μόνο ένα διαφορετικό νόμισμα, μπορεί να είναι πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις που θα δοθούν πιθανά για να μπορέσουν να απορροφήσουν αυτή τη δυσπραγία στην οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή και θα σχεδιαστούν, να το πούμε έτσι, από τους Γερμανούς σε συνάρτηση και με άλλες χώρες μεγάλες. Για να γυρίσουμε λίγο στο δικό μας, κύριε καθηγητά, και φαντάζομαι και στο αντικείμενό σας, το κομμάτι των τραπεζών λίγο, τι θα μπορούσαμε να... Επειδή αναφερθήκαμε και στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής, λέγαμε και τώρα για τις αλλαγές στην Τράπεζα Πειραιώς. Έτσι όπως είναι τράπεζες, ουσιαστικά άδειο κέλυφος, δεν είναι άδειο πουκάμισο, πώς θα μπορέσουν να ξαναμπούν σε μια διαδικασία για να συμβάλλουν στην επιδίωξη της ανάπτυξης, να το πούμε έτσι, να μπορούν να στηρίζουν τις επιχειρήσεις, τις βιώσιμες εννοείται, ναι, κτλ. Τι μπορεί να γίνει, έτσι όπως βλέπουμε συνέχεια διέξοδο να αντιμετωπίζουν κανονικά οι τράπεζες. Κοιτάξτε, είναι πολύ δύσκολο να λυθεί το πρόβλημα αυτό. Αυτή τη στιγμή προσπαθεί να λυθεί το πρόβλημα αυτό από μόνο του, χωρίς να λυθεί το γενικότερο, όχι χωρίς να λυθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει πιθανά παράλληλα με τη λύση του ευρύτερου προβλήματος της οικονομίας. Όμως αυτά τα δύο προβλήματα είναι μαζί, συνυφασμένα. Δηλαδή, και είναι και σε αυτό που είπατε, αν αρχίσει από κάτω, για να έρθει η ανάπτυξη πρέπει να γίνει από κάτω. Το από κάτω πρέπει να το βοηθήσει το τραπεζικό. Το από κάτω ποιος θα το βοηθήσει αυτή τη στιγμή, το τραπεζικό σύστημα. Είναι προφανές ότι παλεύει για τη δική του επιβίωση. Άρα το τελευταίο που θέλει είναι να δημιουργήσει μια πιστωτική επέκταση αυτή τη στιγμή με ταχύτητα και ρυθμό που θα μπορούσε να βάλει, ας το πούμε, μπρος τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Άρα εγώ θεωρώ και εκεί πέρα, εάν δεν υπάρξει μια συνολική λύση, κοιτάξτε, το πρόβλημα πρέπει να λυθεί συνολικά. Το λάθος είναι ότι πάμε να το λύσουμε λίγο-λίγο και αποσπασματικά. Και ενώ, εάν δει κανείς όλες τις κινήσεις που γίνονται, δεν είναι απαραίτητα κακές, είναι όμως πάντα μικρότερες από το μέγεθος του προβλήματος. Με συνέπεια, την ώρα που πας να το πιάσεις, σου φεύγει λίγο παρακάτω. Εδώ χρειάζεται μία μεγάλη, ας το πούμε έτσι, λύση, η οποία θα είναι κατά κάποιο τρόπο one-off. Θα τα πιάσει όλα, θα αγκαλιάσει όλα τα μεγάλα θέματα
της οικονομίας έτσι όπως έχουν αυτή τη στιγμή, θα γίνει με το μέγιστο δυνατό βαθμό, ας το πούμε έτσι, συνενετικότητας με τους ξένους, με τους πιστωτές, αλλά θα πιάσει όλα αυτά, όλες τις εκφάνσεις, όλες τις πτυχές. Ποιο είναι αυτό το one-off, ποια είναι αυτή η λύση που δεν μπορούμε διότι να πρέπει να έχει, κοιτάξτε, ας δούμε τα στοιχεία που πρέπει να έχει αυτή η λύση. Πρέπει να δώσει ρευστότητα στην οικονομία, στην πραγματική. Δεν μπορεί να μην δώσει ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Όταν λες ότι θα τραβάω το 3,5% της οικονομίας για να εξυπηρετώ το χρέος, πρωτογενές πλεώνασμα, και συγχρόνως θέλω την οικονομία αυτή να πάρει μπρος, αυτό δεν μπορεί να, δεν είναι δυνατόν να συμβεί αυτή τη στιγμή. Από την άλλη, έχεις τα κόκκινα δάνεια, τα οποία βρίσκονται σε ένα σημείο τρομακτικό. Πώς θα λυθεί αυτό το θέμα χωρίς να πληγούν οι ισολογισμοί των τραπεζών, δηλαδή πώς θα φύγουν αυτά τα δάνεια από εκεί πέρα σε πραγματικές αξίες αγοράς και δεν θα έχεις μία τρύπα δημιουργήσει. Είναι δύσκολο. Οι λύσεις που πρέπει να είναι γενναίες οι λύσεις πάντως. Δηλαδή οι μη γενναίες λύσεις μέχρι τώρα έχουν το κακό ότι σμπρώχνουν το πρόβλημα παρακάτω, αλλά το ξαναβρίσκουμε αμέσως μετά. Να έρθουμε και λίγο στα καθημερινά τα τετριμένα. Υπάρχει μια αγωνία και εκεί επικεντρώνεται και η αντιπαράθεση πολιτική. Τι θα γίνει τελικά με τα χρέη μας το μήνα Ιούλιο και τι θα γίνει και με τη διαπραγμάτευση. Και επειδή υπάρχει αυτή η αγωνία και στην κοινωνία έξω και στην πραγματική οικονομία, εσείς τι βλέπετε να συμβαίνει, κύριε καθηγητά? Εγώ νομίζω ότι θα κλείσει η διαπραγμάτευση. Νομίζω ότι η πολιτική διαχείριση κυρίως γίνεται αυτή τη στιγμή, η οποία μόνο από ένα ατύχημα μπορεί να μην ολοκληρωθεί. Προφανώς η κυβέρνηση, πολιτικά χειριζόμενη το θέμα, νομίζω στο μυαλό της έχει το να μπορέσει να εμφανίσει μία μικρή έστω νίκη, να μην φαίνεται όλο αρνητικό, να μην χρεωθεί μία πολύ αρνητική έκβαση. Άρα προφανώς αυτή τη στιγμή η συζήτηση είναι κάπου εκεί. Πώς θα μπορέσουμε αυτό το πράγμα να το εμφανίσουμε, ότι έχει, ας το πούμε έτσι, και τα αντίμετρα. Έτσι βρίσκεται τώρα το αφήγημα των αντίμετρων, το αφήγημα της ποσοτικής χαλάρωσης, το οποίο, όπως είπα προηγουμένως, δεν θεωρώ ότι θα έχει ουσιαστική για την πραγματική οικονομία. Δεν το δούμε δηλαδή. Αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα περάσει στα νούμερα και δεν θα το δούμε ποτέ. Από αυτά, συγγνώμη κύριε καθηγητά, από αυτά που συζητώνται ως θετικά για την ελληνική πλευρά, την αναδιάρθρωση του χρέους, τη μείωση, αν μπορεί να υπάρξει αυτό, του ύψους των πρωτογενών πλεονασμάτων, την ποσοτική χαλάρωση, όλα αυτά που θεωρούμε θετικά, ποιο θεωρείται πραγματικά κομβική σημασία, έτσι? Καλά το λέτε. Ένα είναι το νούμερο κομβική σημασία, που εγώ μόνο αυτό θα κοιτάξω. Τουλάχιστον θα πούνε ότι υπογράψαμε τη σύμβαση. Ένα νούμερο που θα με ενδιαφέρει είναι το πρωτογενές πλεώνασμα. Διότι αυτό θα καθορίσει πραγματικά το πόσο θα πρέπει να πάρει κανείς. Γιατί για να καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει τι σημαίνει πρωτογενές πλεώνασμα. Πρωτογενές πλεώνασμα σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, όχι για κάθε οικονομία, για την ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή, είναι ουσιαστικά το κομμάτι που πρέπει να πληρώνουμε σε συνεχή βάση, μακροχρόνια, για την εξυπηρέτηση του χρέους από την οικονομία μας. Αν αυτό το νούμερο είναι στο 3,5%, είναι όχι απλά υπεραισιόδοξο, είναι άπιαστο. Άρα θα σημάνει ένα πραγματικό φορολογικό δυστυχώς διωγμό και μια κατάρρευση και των δαπανών των δημοσίων. Άρα, αν αυτή τη στιγμή λέμε ότι τα δημόσια νοσοκομεία είναι στην κατάσταση που είναι, φανταστείτε τα στο 3,5% που θα είναι. Το ίδιο θα συμβεί, μάλλον εάν το δούμε να είναι στο 1,5% έστω 2%, τότε θα υπάρχει μία έστω αμυδρά αίσθηση ότι τα πράγματα θα μείνουν όπως είναι τώρα, ότι δεν θα χειροτερεύσουν. Mm. Αλλά οτιδήποτε παραπάνω από αυτό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστούμε. Και αν και τελείωσε ο χρόνος μας, στην συζήτηση Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Ευρωπαίοι Δανειστές, εσείς ποια από τις δύο πλευρές βλέπετε ορθολογικότερη? Κοιτάξτε, ο καθένας έρχεται με δική του ατζέντα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε αυτή τη φάση κάνει μία ρεαλιστική, πραγματική αποτύπωση τι μπορούμε να παράξουμε. Σου λέει 1,5% δεν μπορείς να πιάσεις παραπάνω. Άρα, εφόσον δεν το έχεις το 1,5%, εφόσον το 1,5% με την υπάρχουσα δομή που έχει το χρέος σου δεν είναι επαρκές, δημιουργεί δηλαδή αυτό που λέμε χρηματοδοτικά κενά, πρέπει να γίνει αναδιάρθρωση χρέους. Επειδή οι Γερμανοί δεν το θέλουν αυτό, το έχουν απορρίψει και πάνε στο 3,5%. Εμείς θα έπρεπε να έχουμε πάρει το 1,5% αυτό και να το έχουμε κάνει τη μοναδική μας κόκκινη γραμμή. Θα έπρεπε να έχουμε παραταχθεί πίσω από αυτό το νούμερο και να έχουμε πει δεν δεχόμαστε τίποτα που να είναι μάλλον πάνω από 1,5%.
Αυτή είναι η μόνη λογική στάση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Βασίλης Πολυμένης, καθηγητής χρηματοοικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τα λέω σωστά? Είστε καλά. Ναι. Σωστό. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε στην επόμενη συνάντησή μας και με την ελπίδα ότι θα έχουμε και καλύτερα στοιχεία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με επιχειρηματικά νέα και με το ζουμί των όσων είπε ο Μάριο Ντράγκη σήμερα στην ομιλία του. Θα δούμε μεταξύ άλλων και τι ακριβώς είπε ο Μάριο Ντράγκη σήμερα στην ομιλία που έκανε καθώς συνεδρίασε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μία από τις αγωνίες τουλάχιστον πολιτικής φύσεως ήταν να προλαβαίναμε να μπαίναμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Πολιτικά αυτό λανσάρεται ως κάτι πάρα πολύ σημαντικό που θα δώσει πολλές ανάσες στην πραγματική οικονομία. Υπάρχουν και άλλες αναλύσεις όμως, σαν αυτή που ακούσαμε λίγο νωρίτερα από τον καθηγητή χρηματοοικονομικών, τον κύριο Πολυμένη, οι οποίοι λένε ότι αυτό ούτε που θα το καταλάβουμε, ούτε που θα περάσει στην πραγματική οικονομία. Δεν θα έχει ουσιαστικά αντίκρισμα, δεν θα ευεργετηθεί ιδιαίτερα στην πραγματική σου οικονομία. Που νομίζω ότι είναι το ζητούμενο, δηλαδή η αναβίωση, η ανάσταση της πραγματικής οικονομίας, γιατί τώρα είμαστε νεκροί. Έτσι, κακά τα ψέματα. Αυτό είναι ένα κεφάλαιο. Το άλλο κεφάλαιο είναι ότι αλλάζουν και οι όροι οικονομικοί στην Ευρωζώνη και φαίνεται ότι θα αναγκαστεί και ο Μάριο Ντράγκη να σταματήσει το QE, το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, και ότι εμείς δεν θα προλάβουμε, είναι μια πιθανότητα, ποτέ να συμμετάσχουμε. Ειρήνη Γεωργιλέα, για να μας πει περισσότερα και αναλυτικότερα. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Η αλήθεια είναι ότι στη σημερινή συνέντευξη τύπου ο Μάριο Ντράγκη δεν έκανε κάποια αναφορά στην Ελλάδα. Αυτό το οποίο όμως εμείς μπορούμε να κρατήσουμε είναι αυτό το οποίο σχολιάσατε και εσείς σχετικά με το αν θα προλάβει η Ελλάδα να ενταχθεί και αυτή στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, όλοι λένε ότι μάλλον δεν προλαβαίνουμε, όπως σχολιάσατε και εσείς, Μαρία και Γιάννη. Ωστόσο, είπε κάτι ο Μάριο Ντράγκη που μπορεί να είναι ένα μικρό παραθυράκι για εμάς. Είπε πως αν επιδεινωθεί η κατάσταση, τότε μπορεί να παρατείνει χρονικά το πρόγραμμα στην περίπτωση που επιδεινωθούν οι συνθήκες. Είναι μια περίπτωση αυτό. Αν ίσως συμβεί αυτό, μπορεί και τότε η Ελλάδα να έχει μια ελπίδα. Πάντως, γενικά, η συνέντευξη τύπου, η σημερινή, είχε να κάνει περισσότερο με την Ευρώπη, με την τόνωση, την υπεράσπιση του ευρώ, διότι είχαμε και την όλη συζήτηση με την Ευρώπη των πολλαπλών ταχυτήτων. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον να δούμε αναλυτικά τι είπε σήμερα ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Καταρχάς, είπε ότι πρέπει να τηρούνται, το επανέλαβε, πρέπει να τηρούνται όλες οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρωζώνη. Είπε ότι διαβεβαίωσε το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2017. Όριο αγορών ομολόγων μετά τον Απρίλιο θα πέσει στα 60 δισεκατομμύρια ευρώ, τώρα δηλαδή μέχρι και τώρα το Μάρτιο είναι στα 80 δισεκατομμύρια. Θα πρέπει να βρίσκεται σε ετοιμότητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αν αλλάξει κάτι, αν επιδεινωθούν οι συνθήκες, μπορεί ή να αυξήσει αυτό το μηνιαίο όριο ή, όπως είπα και πριν, να παρατείνει χρονικά το πρόγραμμα. Τι άλλο είπε στη συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου? Το άλλο σημαντικό στοιχείο που κρατάμε είναι πως υπερασπίστηκε την Ευρώπη, υπερασπίστηκε το ευρώ, το ευρωπαϊκό νόμισμα. Είπε συγκεκριμένα πως αποτελεί τον πυλώνα της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Χωρίς το ευρώ, είπε χαρακτηριστικά, δεν υπάρχει ενιαία αγορά. Το ευρώ είναι εδώ για να μείνει, είναι μη αναστρέψιμο. Και μια πιο παραγωγική ερώτηση είναι πώς μπορούμε να αυξήσουμε την ευημερία με το ευρώ και πώς μπορούμε να το κάνουμε πιο ανθεκτικό. Αυτό τόνισε. Τώρα, σχετικά με την ανάπτυξη, με τον πληθωρισμό, εδώ αναθεώρησε προς τα πάνω το ρυθμό ανόδου του ΑΕΠ στο 1,8% για το 2017, στο 1,7% για το 2018 και διατήρησε την πρόβλεψη για το 2019 στο 1,6%. Και για τον πληθωρισμό εκτιμάται ότι θα τρέξει με ρυθμό 1,7% το 2017 φέτος και το 2018 στο 1,6%. Πάντως, αυτό το οποίο πρέπει να πούμε για άλλη μία φορά είναι ότι
Σαφέστατα μας ενδιαφέρουν οι κινήσεις Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τι γίνεται. Ωστόσο, ο Μάριο Ντράγκη διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια. Είναι ένα ζήτημα για το οποίο το Βερολίνο δεν συμφωνεί με αυτή την πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο Μάριο Ντράγκη. Ωστόσο, βλέπουμε τον επικεφαλής να την υπερασπίζεται σε κάθε συνέντευξη τύπου. Επαναλαμβάνει δηλαδή πόσο μεγάλη σημασία έχει να παραμείνουν χαμηλά τα επιτόκια. Και μία σημείωση είχαμε αυτή σήμερα την συνέντευξη τύπου από τον Μάριο Ντράγκη. Να υπενθυμίσω ότι την άλλη εβδομάδα έχουμε και στην Αμερική ανάλογη συνέντευξη τύπου, ακριβώς, Τζάνετ Γιέλεν, 14 και 15, Ομοσπονδιακή Τράπεζα, τον είπα. Πολύ σε ευχαριστούμε, Ειρήνη Γεωργιλέα. Πήραμε μια αναλυτική γεύση από τα όσα είπε ο Μάριο Ντράγκη. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί επικρατεί η πραγματική θύελα, πραγματικά μεταφορική θύελα για τις αποκαλύψεις ότι η CIA είναι δυνατόν να παρακολουθεί κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις Samsung, λογισμικά Android και iPhone. Όλα αυτά βεβαίως έχουν ανοίξει πολλές συζητήσεις. Πάμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Χάκερ μπορούν να εντοπίσουν και να παρακολουθήσουν κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ακόμη και έξυπνες τηλεοράσεις. Μετατρέπουν τις συσκευές σε εργαλεία παρακολούθησης. Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι το περιεχόμενο της μεγάλης διαρροής απόρριτων και διαβαθμισμένων εγγράφων που έκανε ο ιστότοπος Wikileaks του Julian Assange. Και δεν αφορούν hackers που είναι μέλη του υποκόσμου κλεισμένοι σε κάποια σκοτεινά υπόγεια. Τις παρακολουθήσεις αυτές φέρονται να κάνουν πράκτορες της CIA. Η διαρροή ονομάζεται Vault 7. Τα 8.761 έγγραφα που αποκαλύφθηκαν είναι μόνο το πρώτο μέρος της διαρροής με ονομασία Χρονιά 0. Όπως προκύπτει, με κακόβουλο λογισμικό που διαθέτει, η CIA εισήλθε στα κινητά iPhone, στα κινητά Android, στους υπολογιστές με Microsoft Windows, στις έξυπνες τηλεοράσεις Samsung, ακόμη και στο σύστημα ελέγχου οχημάτων. Όλες οι συσκευές μετατρέπονται σε κρυμμένα μικρόφωνα. Το Αμερικανικό Προξενείο στη Φραγκφούρτη φέρεται να αποτελεί έδρα των hacker της CIA που καλύπτουν την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Εκπρόσωπος της CIA αρνήθηκε να επιβεβαιώσει αλλά και να διαψεύσει την αυθεντικότητα των εγγράφων που διέρευσαν. Υποκλέπτουν μέσω αυτοκινήτων, μέσω οικιακών τηλεοράσεων. Κάνουν υποκλοπές μέσω οποιασδήποτε συσκευής φέρει μπαταρία. Είναι κάτι που προφανώς γίνεται ευρέως. Υπάρχουν τόσες πολλές τρύπες. Μόλις αρχίσαμε να τα εξετάζουμε όλα αυτά. Νομίζω ότι η Samsung ήταν μια από τις εταιρείες τις οποίες μπορούσαν να κάνουν παρακολουθήσεις μέσω τηλεόρασης χωρίς αυτή να ανάβει, εξηγεί ειδικός σε θέματα κυβερνοασφάλειας. Σύμφωνα με τη διαρροή, η CIA φέρεται να συνεργάζεται και με τις Βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες. Το μείζον ζήτημα βέβαια που δημιουργείται είναι κατά πόσον όλες αυτές οι συσκευές τεχνολογίας παραβιάζονται με ευκολία. Νομίζω πως χακάρεται οτιδήποτε συνδέεται στο ίντερνετ. Είναι κάτι που μπορεί να μας θέσει σε κίνδυνο. Συνολικά πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί για το πώς χρησιμοποιείτε τις συσκευές σας στο σπίτι, στη δουλειά και στην προσωπική σας ζωή, σημειώνει ειδικό σε θέματα κυβερνοασφάλειας. Βέβαια, υπάρχει και μια ακόμη διάσταση. Πώς είναι δυνατόν η CIA να μην μπορεί να διαφυλάξει τη μυστικότητα της δράσης της, με δεδομένο ότι γνωρίζει τα κενά που υπάρχουν στον αχανή κυβερνοχώρο. Θα μείνουμε λίγο στο γεωκλίμα και στη CIA. Αναζητούνται οι πέτοι της διαρροής των εγγράφων της CIA. Σε έρευνα λοιπόν για τις διαρροές σχετικά με τις υπερσύγχρονες μεθόδους, που προφανώς ούτε καν μπορούμε να αντιληφθούμε ποιες είναι αυτές, που χρησιμοποιούν οι πράκτορες της υπηρεσίας. Προχωράει η Αμερικανική υπηρεσία τώρα. Από τις διαρροές φαίνεται ότι το Αμερικανικό Προξενείο στη Φραγκφούρτη ήταν το μέρος όπου χρησιμοποιούσε ως βάση. Σε έρευνα για τις διαρροές σχετικά με τις σύγχρονες μεθόδους παρακολούθησης που χρησιμοποιούν οι πράκτορές της, προχωράει η Αμερικανική Υπηρεσία Μυστικών Πληροφοριών. Αν και επισήμως δεν έχει επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα των 8.761 εγγράφων που δημοσιεύθηκαν από τον ιστότοπο Wikileaks, όλα δείχνουν ότι είναι αυθεντικά. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Ο πρόεδρος έχει αναφέρει στο παρελθόν ότι οποιοδήποτε διέρευσε διαβαθμισμένες πληροφορίες θα βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Θα κυνηγήσουμε όσους το κάνουν αυτό και θα ασκήσουμε διώξεις ζητώντας την πιο αυστηρή τιμωρία. Παίζουν με την εθνική μας ασφάλεια. Δεν θα αντιμετωπίσουμε κάτι τέτοιο ελαφρά την καρδία. Από τις διαρροές φαίνεται ότι το Αμερικανικό Προξενείο στην Φραγκφούρτη ήταν το μέρος που χρησιμοποιούνταν ως βάση για τις καταγγελθήσεις υποκλοπές από την CIA. Από τα έγγραφα που αποκάλυψαν τα Wikileaks, οι Αμερικανοί πράκτορες φέρονται να παρακολουθούσαν στην Ευρώπη συσκευές έξυπνων κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ακόμα και τηλεοράσεις.
και αν αυτά ξεσηκώνουν φίλες. Στη Γερμανία έχουν άλλες θύελες από άλλα σκάνδαλα, όπως αυτό του Dieselgate. Ήρθε η ώρα λοιπόν και η εμπλεκόμενη γερμανική εταιρεία, πια άλλη η Volkswagen, κλήθηκε να απολογηθεί και μάλιστα θα δώσει εξηγήσεις και η Γερμανίδα Καγκελάριος. Στο πλαίσιο κοινοβουλευτικής έρευνας για το σκάνδαλο με τις εκπομπές ρήπων της Volkswagen συμμετείχε η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ. Η Μέρκελ απάντησε σε ερωτήματα που δέχτηκε από νομικούς που αφορούν στο πότε ενημερώθηκε η κυβέρνηση και κατά πόσο υπήρξε προσπάθεια συγκάλυψης της απάτης με τα πλαστά στοιχεία εκπομπών ρήπων των πετρελαιοκίνητων οχημάτων της. Η Γερμανίδα καγκελάριος από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε το σκάνδαλο ζήτησε πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Στις αγωγές που έχουν κατατεθεί, πολλοί ισχυρίζονται ότι η διοίκηση της εταιρείας γνώριζε τι συμβαίνει με τις εκπομπές ρήπων, αλλά δεν ενημέρωσε τους μετόχους της εγκαίρως, όπως ο νόμος προβλέπει. Οικονομικοί αναλυτές υπολογίζουν σε 35 δισεκατομμύρια ευρώ το κόστος που θα κληθεί να καταβάλει η Volkswagen για πρόστιμα, αγωγές, αλλά και για την ανάκληση των οχημάτων που έχει εφοδιάσει με το παράνομο λογισμικό. Δίπλα στη και από τη Γερμανία, μάλλον δίπλα στη Γαλλία, όχι στην Πεζό και στη Citroën, στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, στο προεκλογικό, όπου δημοσκοπήσεις, τελευταίες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τον Μακρόν να προηγείται και ακόμα και στο δεύτερο γύρο, απέναντι, έχοντας απέναντι την Λεπέν, να την κερδίσει πιάνοντας σε ποσοστό περίπου στο 60%. Ας δούμε το σχετικό ρεπορτάζ από την ελληνική έκδοση του Euronews. Καλύτερο πηγαίνει η προεκλογική εκστρατεία του Εμμανουέλ Μακρόν. Μία ημέρα μετά το νέο κύμα δημοσκοπήσεων που τον αναδεικνύει επόμενο πρόεδρο της Γαλλίας, περνώντας τον δεύτερο γύρο των εκλογών και νικώντας εκεί την Μαρίν Λεπέν, ο ανεξάρτητος κεντρός υποψήφιος εξασφάλισε την στήριξη και του σοσιαλιστή πρώην δημάρχου του Παρισιού, Μπερτράν Ντελανοέ. Στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών πρέπει να στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις τον υποψήφιο που μπορεί να κερδίσει την Λεπέν. Ιδίως από τη στιγμή που το πρόγραμμα του Μακρόν κατά την άποψή μου είναι σοβαρό, αξιόπιστο και περιλαμβάνει προοδευτικά μέτρα για την κοινωνική δικαιοσύνη και την μάχη κατά της ανισότητας. Ο Ντελανοέ, που διατηρεί υψηλή δημοφιλία στις δημοσκοπήσεις, διευκρίνησε ότι δεν ήταν εύκολη η απόφαση του αυτή που δίνει όθηση στον Μακρόν και αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τον σοσιαλιστή υποψήφιο Μπενουά Αμόν, το πρόγραμμα του οποίου ο πρώην δήμαρχος της Γαλλικής Πρωτεύουσας χαρακτήρισε επικίνδυνο. Αυτά λοιπόν με τη CIA, με τα σκάνδαλα, με τη Dieselgate και με τις προεκλογικές περιόδους στην Ευρώπη. Έχουμε σκεφτεί να κλείσουμε με κάτι άλλο, με κάτι διαφορετικό. Με κάτι επιχειρηματικό, γιατί οι Έλληνες είμαστε και κάπου ξεφυτρώνουν μερικά διαμάντια τα οποία πάνε και καλά και κάνουν και τζίρους. Η Ειρήνη Γεωργιλέα εντόπισε λοιπόν μία τέτοια περίπτωση σε μία γειτονιά στο Εγάλιο, εκεί που δεν το περιμένεις, όπως λέει και στο βίντεο που έχει επιμεληθεί. Είναι το Cup Cup. Είναι ένα παραμυθένιο καφέ. Έγινε μέσα στην κρίση το 2012 και νομίζω ότι μπορούμε να πάμε και με τα μικρά μας τα πιτσιρίκια. Ναι. Γιατί έχει θεματικά. Περνάει δηλαδή μερικές εβδομάδες και τώρα είναι σε εξέλιξη το παραμύθι Πεντάμορφη και το Τέρας. Και έχω φανταστεί, έχω καταλάβει ωραία. Ότι όλοι οι διακόσμηση. Ο μεγάλος δεν θα το αρέσει τώρα Πεντάμορφη και το Τέρας. Τέλος, θα τα δούμε, θα δούμε με τις μικρές. Μπορεί να είναι χιονάτη και φτανάνη. Πεντάμορφη θα το αρέσει. Ναι, έχεις δίκιο. Με αυτό λοιπόν το βίντεο θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο. Αύριο με το καλό. Ολυμπιακός το βράδυ, έτσι μην το ξεχάσετε. Αύριο στις 6 το απόγευμα. Γεια σας. Γεια σας. Η ιστορία του σημερινού παραμυθιού ξεκινάει από το Cup Cup στο Εγάλαιο, ένα μπιστρό που σε ταξιδεύει στον κόσμο της φαντασίας. Όταν περνάς την πόρτα του Cup Cup, η πραγματικότητα μένει εκτός και αυτομάτως αισθάνεσαι πως βρίσκεσαι μέσα σε ένα παραμύθι. Η διακόσμηση και το μενού προσαρμόζονται στην ιστορία που φιλοξενείται κάθε φορά. Μέσα σε ένα χρόνο το Cup Cup αλλάζει περίπου 8 θεματικές. Η ιδέα ανήκει στον Δημήτρη Μεργούπη, ο οποίος μετά την πολυετή εμπειρία του στη διακόσμηση δημιούργησε το 2012 ένα μαγαζί βασισμένο στα αγαπημένα του παραμύθια. Πώς προέκυψε το Cup Cup? Το Cup Cup προέκυψε περισσότερο ως δική μου προσωπική ανάγκη παρά ως επιχειρηματική ιδέα.
Ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω, αν μπορώ, να δοκιμάσω τη δουλειά των ονείρων μου. Δεν υπήρχε, οπότε την επινόησα. Και κάπως έτσι ξεκινά η ιστορία. Δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο πουθενά, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Ευρώπη. Το CAP-CAP ήρθε να συστήσει έναν ολόκληρο κλάδο θεματικών καταστημάτων. Χωρίζουμε το μενού μας σε θεματικές, όπου, τι εννοούμε εμείς θεματικοί, εμπνεόμαστε μέσα από μία ιστορία και προσπαθούμε να τη μεταφέρουμε από τις σελίδες του βιβλίου στο πιάτο. Κάνουμε τις ιστορίες να τρώγονται. Αλλάζει η διακόσμηση, αλλάζουν τα ροφήματα και προσπαθούμε κάθε φορά να πιάνουμε την ατμόσφαιρα και το ύφος της κάθε ιστορίας. Οι θεματικές επιλέγονται με τον εξής απλό τρόπο. Ό,τι μου αρέσει. Η θεματική του CAP-CAP αυτή τη στιγμή είναι η πεντάμορφη και το τέρας. Και φυσικά από την ιστορία μας και από τη διακόσμηση δεν θα μπορούσε να λείπει το τριαντάφυλλο. Σύμφωνα λοιπόν με το παραμύθι, το τέρας πρέπει να αγαπηθεί προτού παίζουν όλα τα φύλλα του λουλουδιού. Όλοι έχουν μια απορία, την έχω και εγώ προσωπικά. Γιατί στο Εγάλεο? Ένα από τα πράγματα που έχει πετύχει το CAP μέσα σε διάφορα, μέσα στα διάφορα, είναι το ότι έχει καταρρύψει πάρα πολλά κλισέ. Έχει καταρρύψει το κλισέ της ένα μαγαζί πρέπει να υπάρχει σε συγκεκριμένη πιάτσα για να πάει καλά. Και το ένα μαγαζί πρέπει να είναι σε συγκεκριμένες περιοχές για να πάει καλά. Είμαστε μέσα σε ένα στενό. Ακριβώς επειδή έπρεπε να είναι σε ένα στενό, και όταν εννοώ έπρεπε, όλοι οι μαγικοί κόσμοι βρίσκονται εκεί που δεν τους περιμένεις. Χτυπάνε στο προσδόκητο. Το φανταστικό κρύβεται στις λεπτομέρειες. Δεν είναι, είναι στο περίπου, στο παραπέντε. Λοιπόν, ακριβώς και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι η ιδανικότερη τοποθεσία από αυτή του Εγάλου και του σημείου που επιλέξαμε δεν θα υπήρχε. Τα αλμυρά εδέσματα, οι πρωτότυπες τούρτες και τα cupcakes κεντρίζουν το βλέμμα του επισκέπτη και τον προκαλούν για φωτογραφίες και αναρτήσεις. Στην περίπτωση του CAP-CAP, σύμφωνα με τον Δημήτρη, τα social media έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Τα social όχι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Τα social media ήταν αυτά που ήταν το 70% της επιτυχίας του CAP-CAP, σαφέστατα. Mm-hmm. Δεν είναι ένα παιδικό μαγαζί το CAP-CAP. Mm-hmm. Απευθύνεται σε ανθρώπους χωρίς ηλικία που απλά αγαπούν τις ιστορίες. Και βλέπω σταδιακά και με τα χρόνια ότι ανεβαίνει πολύ και ο μέσος όρος ηλικίας. Εμένα αυτό μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Δηλαδή? Ότι βλέπω πλέον, ειδικά τα πρωινά για παράδειγμα, κόσμο που... και ηλικίες οι οποίες είναι πάνω από τα 45. Ο παραμυθένιος χώρος του CAP-CAP άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του το 2012. 5 χρόνια μετά επεκτείνεται σε Κηφισιά και Ελληνικό. Έχουμε ξεκινήσει από φέτος, από πέρσι τον Οκτώβριο, ανοίγοντας το ζαχαροπλαστείο στην Κηφισιά, όπου και εκεί έρχονται νέες εκπλήξεις, και ανοίγουμε άλλον ένα χώρο σε πολύ λίγες μέρες, μέσα στην άνοιξη, στο Ελληνικό.